αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Τέτοιες στιγμές μόνο ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει στους λαούς και έναν υπερήφανο λαό σαν τον ελληνικό. Μόνο ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει. Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας! Γκολ! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του Αριστείου του Καμάρα! Πώς μπήκε ο Καμάρας! Πώς μπήκε μέσα στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας! Για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0! Δάσε προπόνηση! Δάσε προπόνηση! Εκυπλάδα! Τέτοιες στιγμές μόνο ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει στους λαούς και έναν υπερήφανο λαό σαν τον ελληνικό. Μόνο ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει. Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας! Πλησίασε η ώρα, αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μη γουρνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς. Μην πεις τίποτα για το τραγούδι μου, το ξέρω. Το ξέρω. Εντάξει, εγώ είμαι. Πρέπει να σου πω ότι ο Διακογιάννης είναι η φωνή των παιδικών μας χρόνων, ρε παιδί μου, Διακογιάννης. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι πάντα, μου το έλεγε η Γεωργία Λινάρδο αυτό, ότι άκουγα, λέει, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής και καταλάβαινα ότι, παιδιά, τέλος, αρχίζει σχολείο αύριο το πρωί. Πάμε για σχολείο αύριο. Αυτό ήταν πρόβλημα. Αυτό ήταν πρόβλημα. Λοιπόν, ο Διακογιάννης είναι οφειλόμενη τιμή σε ένα πολύ μεγάλο. Εγώ δεν τον βλέπω τον Διακογιάννη μόνο σαν αθλητικό συντάκτη, αθλητικό γράφο ή δεν ξέρω τι. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα της χώρας ο Διακογιάννης. Και ξέρεις, σκεφτόμουν, αρέσει Δημήτρη. Ο Διακογιάννης σε μια εποχή που η ελληνική τηλεόραση ήταν στα σπάργανα και η Ελλάδα ήταν πιο εσωτερικά, εγκλωβισμένη δεκαετία του 80, ξέρω εγώ, τέλος 70-80, εκεί. Ο Διακογιάννης ήταν σαν παράθυρο στην Ευρώπη, ρε παιδί μου. Ήτανε, ναι. Δεν είναι σωστό αυτό, δηλαδή με την έννοια ότι... Το θυμάμαι το 1986, τώρα. Στην ΕΡΤ, πού? Στην ΕΡΤ ήταν πάντα, ρε παιδί μου, ο Γιάννης. Λοιπόν, 1986 είχα πάει στη Ρώμη και είχα παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ναι. Τι θυμάμαι τώρα και τι σας λέω, ε. Όχι, αυτά είναι ωραία, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα να τα λέμε και λίγο και για αυτά. Τότε είχε κάνει το Τζόνσον το παγκόσμιο... 989. 989, ναι. Λοιπόν, με το Λιούις δίπλα και έρθει ο Τζόνσον. Στα 100, ο Μπεν Τζόνσον. Ναι, σωστά, ο Μπεν Τζόνσον. Ναι. Τότε λοιπόν ο Διακογιάννης είχε έρθει με την ΕΡΤ για να μεταδώσει εικόνες. Είχε φέρει, παιδιά, δεν υπήρχε ούτε κομπιούτερ, λάπτοπ, τίποτα. Στο αεροπλάνο. Είχε ένα. Πώς να το πω. Ήταν ένα μπαούλο. Τόσο μεγάλο. Μπαούλο με χαρτιά. Με αποκόμματα και τέτοια. Με χαρτιά, με στατιστικά, με αυτό, για να κάνεις μεταδόσεις. Διότι αυτός μετέδιδε τα πάντα. Βέβαια. Όλα. Τα πάντα. Και ήταν με χαρτιά όλα. Και τότε ένα βράδυ είπαν οι συντάκτες να πάνε να φάμε όλοι μαζί και εγώ πιτσιρικά στο 86. Ναι. Και έκατσε, έτυχε και στο τραπέζι και έκατσα δίπλα του και παρήγγειλε ταρτάρ. Ταρτάρ, και λες τι είναι αυτό. Λέω τι είναι αυτό. Ήταν ο άνθρωπος, ήταν Ευρωπαίος, ας πούμε, καθαρός. Ευρωπαίος καθαρός. Παρήγγειλε ταρτάρ, το κοίταγα εγώ, άψε το χρέας. Λέω, μα τι τρώει, κοιμά, άψε το τρώει. Πολύγλωσσος, πολυπολιτισμικός. Φοβερή προσέγγιση στις μεταδόσεις. Και ήμουν και πολύ φίλος με την Ρίκα. Με τη Ρίκα. Νομίζω ήταν χτύπημα πολύ βαρύ χτύπημα για τη σπουδαία Ρίκα Βαγιάννη, έτσι, μια εξαιρετική συνάδελφο. Εξαιρετική συνάδελφο και σαν ποιότητα χαρακτήρα. Ένα αντίο λοιπόν στο Γιάννη Διακογιάννη. Ο Γιάννης Διακογιάννης είναι γραμμένος στο υποσυνείδητό μας με τη φωνή του και την προσωπικότητά του. Θυμάμαι μια φορά, μετέδιδε ένα αγώνα και λέει ο Διακογιάννης. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να δούμε το φεγγάρι. Γιατί ήταν χάλια ο αγώνας. Ναι. Και λέει να δούμε το φεγγάρι. Έγινε viral, έγινε τη κακομοίρα. Viral. Ναι, δεν είχε viral τότε. Εποχή, ναι. Θέλω να σου πω, έγινε χαμός την επόμενη μέρα. Λέει να δούμε το φεγγάρι. Η μεταδόση του Διακογιάννη ήταν σαν να διαβάζει βιβλίο. Εγώ έτσι το αισθανόμουν. Είχε βάθος, μεγάλο. Μεγάλο βάθος. Λοιπόν,
Οφειλόμενη τιμή σε ένα μεγάλο που ήταν η φωνή των παιδικών μας χρόνων. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι γίνεται μετά τη κυρία Καϊλή. Εσύ ξέρεις, έβλεπα χθες την ομάδα, έγραφες. Έβλεπα, διάβαζα. Βάλτε αυτό, φέρνει και εκείνο, φέρνει το άλλο. Μούγκα εγώ. Λέω να δω πού θα σταματήσει. Πού θα καταλήξει. Να σου πω κάτι, όλα αυτά μου τα ανέτρεψε μετά ο Δημητρακόπουλος. Ναι. Ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία είναι η πρώτη επίσημη θέση της κυρίας Καϊλή. Την εξέφρασε σε εμάς εδώ χθες το πρωί, λέει, αρνούμε. Αλλά εδώ λέει και άλλα πλέον. Λέει λοιπόν η Καϊλή, παιδιά, όλα τα ήξερε η Μετσόλα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι στρατηγική, λέει, εγώ ακολούθησα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι μου είπε ο Μπορέλ, ξεκίνησε ο Μπορέλ και η κυρία Γιώχανσον η Επίτροπος, τελούσε σε πλήρη γνώση τους ότι πηγαίνω στο Κατάρ, ότι κάνω, ότι δείχνω. Ναι. Αυτή είναι η γραμμή της τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Και καταλήγει ότι και πάντα είχα και ένα Ιταλό κοτσαρισμένο δίπλα την Επιτροπή. Τον κύριο Μαντσίνη, αν θυμάμαι καλά το όνομα, λέει, το είπε ο κύριος Μητρακόπουλος, το γράφει και στην ανακοίνωση που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, και λέει ότι εγώ τίποτα. Όσον αφορά την ερμηνεία της δήλωσης για το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι εύλογο, και λες, ρε παιδιά, εντάξει, οκ, okay, ήταν η γραμμή προσέγγισης. Ήταν η γραμμή προσέγγισης με το Κατάρ και τις χώρες εκεί του κόλπου κτλ. Βγαίνεις και λες ότι είναι εργασιακός παράδεισος το Κατάρ. Για τα λεφτά τι λέει. Για τα λεφτά δεν έχει πει. Μα τι λέμε. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω στην υπερασπιστική γραμμή είναι, δεν το έχει πει επισήμως, φαντάζομαι θα υποθεί σήμερα, είναι ότι τα λεφτά ήταν του συντρόφου, του συζύγου. Δεν ήταν δικά της. Έτσι εικάζω. Σήμερα πάει στο δικαστήριο που θα αποφασίσει αν θα παραταθεί η κράτησή της. Πάμε να ακούσουμε όμως αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, τι λέει η κυρία Καϊλή. Είναι η πρώτη επίσημη θέση καταγεγραμμένη γραπτός κυρίας Καϊλή που ταχώνει στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως θα δείτε. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσή της. Ειδικά με την ψευδή φημολογία περί πρωτοβουλειών της Εύας Καϊλή για την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με τη χώρα του Κατάρ, με απότερο σκοπό το χρηματισμό της, παραθέτουμε τα κάτωθη δεδομένα. Η Εύα Καϊλή βρέθηκε στο Κατάρ ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια των καθηκόντων της για την προώθηση της ατζέντας που ανέθεσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Η ατζέντα περιλαμβάνει την προώθηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέσης Ανατολής και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα της άρσης βίζας για τους πολίτες των χωρών Κατάρ, Κουβέιτ, Ομάν και προσθέθηκε και το Εκουαδόρ στην ψηφοφορία. Ο επίσημος εισηγητής της πρότασης ήταν ο Έρικ Μάρκαρτ, Γερμανός Ευρωβουλευτής με τους Πράσινους και επικεφαλής της Επιτροπής Λίμπε. Η συγκεκριμένη ατζέντα εντάσσεται στο πλαίσιο της από 2019 επίσημης πολιτικής και πρωτοβουλίας της Κομισιόν να αναθέσει στην Επιτροπή Λίμπε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προώθησή της. Η Ήλβα Γιώχανσον, Επίτροπος Home Affairs και ο ανώτατος εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιώσεπ Μπόρελ ήταν αυτοί που ξεκίνησαν τις σχετικές διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι κάθε κίνηση, επαφή και δήλωση της Εύας Καϊλή για το Κατάρ έγινε σε εκτέλεση και εφαρμογή της επίσημης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαράχτηκε σε ανώτατο επίπεδο και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως και άδειας από την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Εύα Καϊλή σε κάθε ταξίδι της στο Κατάρ συνοδευόταν πάντα σε κάθε της βήμα από τον Ευρωπαίο αξιωματούχο Ρομπέρτο Μπεντίνι. Αυτή είναι η θέση που καταγράφει η κυρία Καϊλή. Λειψή. Λειψή προφανώς με την έννοια ότι πρέπει να αιτιολογήσει τα λεφτά, έτσι. Μα σε παρακαλώ, αυτό είναι το βασικό τώρα. Λοιπόν, για χρηματισμό την πάνε. Εδώ λέει ότι... πρόσεξε, εδώ λέει αυτή. Μας δουλεύουν τώρα. Λέει αυτή εδώ. Η κυρία Καϊλή, ότι αν πια και πει τα λεφτά ήταν του συντρόφου μου, εγώ έκανα μια πολιτική συγκεκριμένη, ήμουνα σε αυτή τη γραμμή. Λέει ότι η δήλωση για το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο είναι με βάση τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Αυτή είναι η θέση που καταβάζει. Εντάξει. Αυτή είναι η θέση. Θα δούμε, θα κριθεί σήμερα από το αρμόδιο δικαστήριο τι θα γίνει. Έχουμε αποκαλύψει συνέχεια τις οποίες θα τις δείτε στα αμέσως επόμενα λεπτά που αφορούν. Τι απαντά ο πράσινος ευρωβουλευτής επικεφαλής επιτροπής για την απελευθέρωση της βίζας, τον προσέγγιση Καϊλή. Έχουμε απάντηση από αυτού. Υπάρχει απάντηση του κυρίου, επίσης του κυρίου Σχοινά, ο οποίος έγινε προσπάθεια
Αν, όχι προσπάθεια, μπλέξουν. Έγινε αναφορά τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν έγινε προσπάθεια. Μπορεί και να έγινε. Πήγα, πήγα ως, από την Κομισιόν. Κάτι σοκολατάκι έλεγε. Πήρα ένα κουτί σοκολατάκι τώρα στον οδηγό και μια μπάλα. Τι πάμε να θα ακούσουμε και τι θα τους πει. Τους πήγα ένα πρέσ παπιέ, λέει. Τους πήγα δώρο. Τους πήγα. Το ξέρω το είπα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τι λέει η αναλήτρια του Πολίτικο, η οποία έκανε έρευνα σχετικά με το ιταλικό κομμάτι. Εδώ που τα λέμε τώρα. Είναι η Καϊλή το πρόσωπο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Προφανώς γιατί είναι αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και είναι και ένα λαμπερό πρόσωπο γενικά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το βασικός κορμός της δήλωσης της υπόθεσης είναι η Ιταλή. Έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν είναι. Όμορφη είναι. Ρε, αυτή που βγαίνουν πρωτοσέλιδο. Συμφωνούμε. Αλλά... είναι κακομούτσουνο, είναι μεγάλο, είναι έτσι. Σιγά μην τον βάλουν φάτσα. Τι νεύμα θα βάλουν που γίνει αστράφτη. Αυτό λέω. Λοιπόν, γι' αυτό και το. Γι' αυτό και το. Και η Ευρώπη τι έχει καταλάβει τώρα. Έχει καταλάβει ότι μια Ιταλο-ελληνική συμμορία έκλεβε το. Αυτό. Τάρπαζε. Αυτά τώρα, όλα τα άλλα. Λοιπόν, θα δούμε την αντίδραση λοιπόν και του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα το δούμε στη συνέχεια για το πώς περιγράφει. Ρίχνει μια μπηχτή. Έχουμε τον κύριο Οικονόμου εδώ, θα απαντήσει. Λέει ότι εμείς, λέει, η βελγική αστυνομία αποκαλύπτει τα σκάνδαλα, δεν τα συγκαλύπτει. Όπως άλλοι. Εντάξει, τα ίδια που μας είπε και ο Αλέξης Τσίπρας εδώ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύρια στις βελγικές αρχές που αποκάλυψαν αυτό το σκάνδαλο σε αντίθεση με άλλους που συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε καθεστώς ανυποληψία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή που έμαθα για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση, προχώρησα άμεσα στη διαγραφή της κυρίας Καϊλή από το κόμμα μας. Δεν φτάνει να λέμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, οφείλουμε να το αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας. Αύριο το πρωί κιόλας, να συγκροτήσουμε ένα ειδικό όργανο εξονυχιστικού ελέγχου όλων των περιουσιακών στοιχείων των ευρωβουλευτών και πώς αυτά αποκτήθηκαν. Άλλο πω δεν έσχεσαι να μάθει που έχει κοιτώ. Άλλο, θα φτιάξει άλλη μια επιτροπή με καμιά δεκαριά υποεπιτροπές να ελέγχουν τα πω δεν έσχεσαι, όπως και εδώ. Το θέμα είναι ότι... Εντάξει, ας το κάνουν και αυτό. Το τρολάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Όρμπαν, έτσι. Εντάξει. Ο μεγαλύτερος πολέμιος. Τρολάρει. Τρολάρουν όλοι τώρα για το πώς οι διαδικασίες Ευρωπαϊκή Ένωση περί διαφθοράς και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε θέμα με τις υποκλοπές επίσης. Έχουμε εξέλιξη με την έννοια ότι ο εισαγγελέας από την εισαγγελία υποβλήθηκε έτοιμα να απαντήσει η ΕΥΠ αν παρακολουθούνταν τα πρόσωπα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματά τους από την εφημερίδα Documento. Επιτέλους. Αφορά όλα τα ονόματα, πληροφορούμε. Όχι μόνο τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αφορά όλα τα ονόματα. Γιατί. Τους πάντες, όσους δημοσίευαν σε λίστες. Γιατί όμως το ζητάει από την ΕΥΠ. Γιατί υπάρχουν καταθέσεις οι οποίες λένε ότι υπήρχε ένα μοτίβο. Το μοτίβο ποιο ήτανε? Κότσαρα εγώ μία επισύνδεση από την ΕΥΠ στον Καμπουράκη και συνέχεια για να ξεκινήσει η έρευνα και μετά του κότσαρα και το Πρέταντορ. Αυτό ήταν το μοτίβο καταθέτουνε. Πάει λοιπόν η εισαγγελία και σου λέει να δούμε αν υπάρχει αυτό το μοτίβο. Τι θα απαντήσει η ΕΥΠ? Θα δούμε. Δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Εντάξει, πού να ξέρουμε. Το ψάξα πολύ εχθές, πρέπει να σου πω αυτό. Τι θα απαντήσει η ΕΥΠ? Και η απάντηση όλων ήταν. Α, δούμε, θα απαντήσει. Μπα και πει απόρριτο η ΕΥΠ. Μπορεί. Μπορεί. Αλλά εκεί, γιατί το περιέγραφα και το μίλησα με διάφορους ανθρώπους, σου λέει ο άλλος ο καθένας την ευθύνη του όμως εκεί. Ρωτάει η εισαγγελία. Δεν απαντάει η ΕΥΠ. Ο καθένας την ευθύνη του από εκεί και πέρα. Έγινε και έφοδο σε κάποιες εταιρείες. Υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί καθυστέρησε, λέει, να γίνει αυτό. Έγινε σε δύο, είναι οι δύο εταιρείες γνωστές, η Κρίκελ και η Ιντελέξα, και σε άλλες τέσσερις. Γιατί πήγαν τώρα στις άλλες τέσσερις? Γιατί από μαρτυρικές καταθέσεις έμαθαν ποιες είναι αυτές οι εταιρείες οι άλλες. Έμαθα δε ότι κάποιες εταιρείες αλλάζουν διεύθυνση, λέει, κάθε 15 μέρες τελευταία. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε. Θα σηκώνουν τα γραφεία και τα αλλάζουν. Σιγά τα γραφεία που θα έχουν. Δεν έχουν. Μια καρέκλα θα έχουν. Άγιος Θόμας. Αν την έχουν. Άγιος Θόμας. Λοιπόν. Λοιπόν, προϋπολογισμός σήμερα στη Βουλή. Γιατί κατέβασε έναν κατάλογο κάθε πρωί? Να μην πούμε στον κόσμο ότι τρέχει την ημέρα. Δεν θες να το πεις? Να το μοιραστείς με τον κόσμο τις πληροφορίες σου. Τι θες να το μοιραστείς? Για πες άλλο, άλλο. Εθνικά, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα στα εθνικά, άλλο. Τεράστιο θέμα στα εθνικά με την κήρυξε μονομερώς θαλάσσιες ζώνες η Αίγυπτος. Τι λες τώρα? Βεβαίως. Ναι. Το οποίο εμβολίζει ενδεχομένως τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουμε άλλο. Τη Μαρία Τζαχαράκη. Επίσης, τελικά ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το επίδομα των 600 ευρώ. Το ψήφισε.
Πώς την πατήσαμε έτσι και λέγαμε εμείς ότι δεν το ψήφισε. Μάλλον την πέτασε. Μάλλον είχε πατήσει λάθος κουμπί. Είχε πατηθεί λάθος κουμπί. Μα ρώταγε και με πήρε ένας φίλος τέλος πάντων χθες και μου λέει: Γιατί ρωτάγατε, λέει, με τον Καμπουράκη αν το ψηφίσαμε ή όχι. Λέω: Ρε παιδιά, αφού δεν το ψηφίσατε. Λέει: Το ψηφίσαμε. Πώς το. Λέω: Δεν το καταλάβαμε όμως. Εντάξει τώρα, παιδιά. Έγινε πάτσε λάθος κουμπί, λέει η συγκεκριμένη. Έγινε τώρα, έγινε πατάτα. Έγινε τζόγο. Το ισχυώσατε. Ναι, το είπα. Μα ήταν εύλογο. Άλλο. Θα δούμε, έχουμε πολλά. Ρωμά. Α, δεν έχουμε πει το πιο βασικό. Α, δεν το είπαμε το πιο βασικό. Μα σε παίρνει το τώρα, κατάλαβες τώρα. Το πιο βασικό. Είδες ότι με έχεις πάρει μονότερμα, δεν με αφήνεις να βγάλω άχνα και δεν θυμήθηκα ότι είχαμε επεισόδια το βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο Μαρουσάκι εδώ πέρα. Θα το δούμε, έχουμε συνδέσεις να δούμε. Γενικά πάντως είχε επεισόδια χθες. Είχε επεισόδια. Είχε επεισόδες. Πού και πού. Είχε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω, από την πλευρά των Ρωμά υπάρχει μία συγκράτηση. Για να είμαστε ακριβείς. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν βγει και οι πρόεδροι των Ρωμά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα των επιτροπών που έχουν, οι οποίοι λένε ηρεμία. Να θρηνήσουν για το παιδί, έτσι. Εντάξει, χάθηκε ένα 16χρονο παιδί. Θα δούμε, θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο αστυνομικός. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να πεις? Δεν έχω. Εντάξει. Γελάω, Κλέρα. Μου κάνει bullying, το είδες ότι μου κάνει bullying. Όχι. Μου κάνει bullying, το είδες. Μιλάει 20 λεπτά, συνέχεια. Και του κάνω εγώ bullying. Τι θες να κάνουμε, να βγούμε στον αέρα, να κάνουμε σιγή, να κάνουμε σιωπή, τι θες να κάνουμε. Έλα, Κλέαρχε. Για λέγε. Καλημέρα. Λοιπόν, περνάει σήμερα μια διαταραχή από τη χώρα μας, δίνει κάποιες έτσι τοπικές βροχές. Πολύ διαταραγμένοι είμαστε, Κλέαρχε. Πολύ διαταραγμένοι είμαστε. Ο καιρός ακόμη. Άστε, έλα. Αλήθεια. Έτσι λοιπόν θα έχουμε κάποιες βροχές. Βλέπετε και στον χάρτη των βροχοπτώσεων. Έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα. Να αφήσουμε να κυλήσει η κάρτα. Θα κινηθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές. Θα δώσει έτσι αυτό τον άστατο μουντό καιρό με νεφοσκεπή ουράνιο θόλο. Κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσες και παραδοσιακές εκτάσεις. Βεβαίως. Συννεφιά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά στον επόμενο μας χάρτη. Ξέρεις τι πρόβλημα έχω με τη συννεφιά, συγγνώμη που σε διακόπτει και σου λέω. Ναι, δεν έχει ήλιο και δεν ανάβει ο ηλιακός και πάνε να κάνω μπάνιο και παγωμένο το νερό. Παγωμένο νερό. Κατάλαβες. Γιατί δεν. Α, ναι, δεν ανάβει. Σωστό. Το πρόβλημα που έχουμε όλοι. Όχι, δεν θέλει συντήρηση. Δεν μπορεί να θέλει, μόνο, να θέλει υγρό. Λες. Εντάξει, υπάρχουν τώρα το κάτι. Ανώδιο. Το ανώδιο. Κάθε τρία χρόνια παλιά. Αλλά δεν είσαι σκηνοθέτη. Εσύ, ναι, είναι. Εσύ είσαι πολυεργαλείο. Πολυεργαλείο. Δηλαδή λοιπόν, μα τρέλανε τώρα. Οπότε μετά αναγκάζουμε να βάλω το καλοριφέρ για να ζεσταθεί το μπόιλερ. Και μετά ακούγεται μια φωνή. Όχι, μην ανάβει το καλοριφέρ. Σωστό. Εντάξει, γιατί και το καλοριφέρ τώρα δεν έχουμε και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να γίνει μια πατέντα. Ο σκηνοθέτη που είναι αυτό. Ναι, ναι. Να παίρνει το φούσκο. Να συνδέεται το μπόιλερ με την ηλεκτρική κουβέρτα. Τι είπε τώρα. Λοιπόν, τι είπες τώρα. Βάζεις την ηλεκτρική κουβέρτα ο γέρος τώρα που έτσι ναι, να ζεσταθεί λίγο. Ναι. Βάζεις να ζεσταίνει το νερό. Οπότε ξυπνάς πας. Μπράβο. Έχει όμως χαμηλά. Κατάλαβες. Έχει όμως χαμηλά. Αλλά δεν υπάρχει φαντασία σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει. Έχει όμως χαμηλά βάτη. Γιατί αν αυξήσουμε τα βάτη της κουβέρτας, ίσως έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, τώρα πρέπει να γίνει. Μια πατέρα θα χτυπήσει το ρεύμα, άμα. Θα γίνει με ψητό κάρβουνο. Ο φυσικός τώρα. Άμα έχει καμιά. Λοιπόν. Άμα έχει άλλο τύπου προβλήματα. Να θα χτυπήσει το ρεύμα στην κουβέρτα. Εγώ φοβάμαι με την κουβέρτα. Θα τα λύσει η επιστήμη. Εγώ έχω μια κουβέρτα γιατί μου την έχουν πάρει τα γατιά μου. Οχ. Κατάλαβε τα γατιά πάνω. Πάνε μόνα του. Αλήθεια. Είσαι καλά, το γατί που είναι ζέστη. Με διώχνουν και με ξαπλώνουν. Λοιπόν, πάμε. Ο καιρός λοιπόν. Θα έχουμε και διαστήματα βέβαια. Θα βρέχει δηλαδή εδώ στην Αθήνα. Θα ενδέχεται να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Έβρεξε μέσα στη νύχτα στην Αττική. Και χθες το βράδυ έτσι. Λοιπόν. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι το αξιόλογο και στην Αττική. Πάμε να δούμε την Αττική μας, στον επόμενο μας χάρτη, μια και την κουβέντα για τον νομό Αττικής. Συννεφιές κατά διαστήματα, ίσως συνοδεύονται από κάποιες έτσι τοπικές βροχές. Θα έχουμε όμως και διαστήματα βελτίωσης. Μέτριο βοριαδάκι τώρα αυτή τη στιγμή στο νότιο Ευωϊκό θα στραφεί αργότερα σε μέτριο νοτιά ο άνεμος και θερμοκρασία κοντά στους 16 με 17 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας και εδώ αναμένουμε έτσι ένα νεφοσκεπή ουρανό. Θα έχουμε κάποιες έτσι τοπικές βροχοπτώσεις με νοτιά ανατολικό νότιο ανατολικό άνεμο στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία κοντά στους 12 με 13 βαθμούς. Η εξέλιξη τώρα στον επόμενο μας χάρτη δείχνει ότι και αύριο περνάει πάλι έτσι ένα κύμα κακοκαιρίας που θα απασχολήσει τη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Ναι. Θα έχουμε δηλαδή βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στεριά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, σε εκείνα και τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Από το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Και το σημαντικότερο στον τελευταίο μας χάρτη βλέπετε ότι. Τι χάρτη είναι αυτό, κουμπάρε εδώ πέρα, τι είναι. Ήρθαμε στον Ιούλιο. Αποτυπώνται οι άριες μάζες. Βλέπετε με το μπλε χρώμα. Με το κρύο.
αναφερόμαστε στο κρύο, και όσο ανοίγει το χρώμα και πηγαίνουμε προς το κίτρινο και το πορτοκαλί, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Βλέπετε δηλαδή ότι προς τα εδώ μας έρχεται μια θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Θα ανεβάσει. Σκόνη όχι ιδιαίτερη, δεν φαίνεται για ιδιαίτερη σκόνη, αλλά παρόλα αυτά θα μείνει αρκετά η θερμοκρασία. Δημήτρη, εδώ είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, να ξέρει. Ναι, εκεί είναι. Αυτό το χάρτη θα χρησιμοποιήσουμε μετά, να ξέρετε. Και άρα λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε θερμοκρασίες 24-25 βαθμούς Κελσίου, πολύ υψηλές πλέον θερμοκρασιακές τιμές για την εποχή. Έχει κάνει φοβερή απεικόνηση, πρέπει να σου πω. Είναι όπως τα παίρνουμε από το μετρολογικό μας μοντέλο. Δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει βάλει χέρι σε αυτό. Χέρι, φτιάχνουμε εμείς τους χάρτες, αλλά τα δεδομένα τα παίρνουμε από το μετρολογικό μοντέλο. Δηλαδή η απεικόνηση έχει να κάνει με τους χρωματισμούς. Αυτά είναι. Τους χάρτες τι εννοείς, τους φτιάχνεις εσύ. Έτοιμο τον έχεις το χάρτη. Εμείς πλοτάρουμε τα δεδομένα που παίρνουμε από το μετρολογικό μοντέλο πάνω στον χάρτη. Με τα χρώματα που θέλουμε, βέβαια, για να είναι έτσι και κατανοητό. Άρα τα χρώματα τα επέλεξες εσύ. Καλά λέω. Ρε, με διαψεύδεις, ενώ καλά τα λέω. Όχι, όχι, ναι, εννοώ τα δεδομένα τα κατεβάζουμε από. Πόση ώρα σου παίρνει να το απεικονίσεις. Εντάξει, είναι αρκετή ώρα, αλλά όταν στην αρχή. Δηλαδή όταν φτιάξανε τις ρουτίνες αρχικές. Μετά στη συνέχεια μπαίνουν πάνω στο πρόγραμμα. Δεν είναι μετεωρολόγοι, παιδί μου. Καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες. Ωραία. Πλέον με τους υπολογιστές έχει διευκολυνθεί κατά το επάγγελμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας. Κουράστηκες. Ήδη κουράστηκες. Κιόλας. Στο τέταρτο. Ήδη κουράστηκα. Δεν μπορεί. Είσαι ακίνητος εσύ. Δεν έχεις ανάγκη από τέτοια. Δεν έχεις ανάγκη. Προχώρα. Σε ποια κτίρια. Τι λέει για τις υποκλοπές. Ναι, τι δηλαδή λέει, ότι. Σε ποια κτίρια έγινε έρευνα, ρε παιδί μου. Σε ποια κτίρια έγινε έρευνα. Ψυχικό Χαλάνδρη, Μαρούσι, Κηφισιά και τέτοια. Εταιρείες γραφεία και κατοικίες σε Ψυχικό Χαλάνδρη, Μαρούσι και Κηφισιά έγιναν φίλο και φτερό. Σε ποιους ανήκουν, και τι αντιστοιχούν. Ναι. Οι περίεργες συναντήσεις, τα υποαναζήτηση παραστατικά και οι αναφορές οδηγών των μυστικών υπηρεσιών. Δεν έχω σχέση με τα χρήματα, λέει η Εύα Καϊλή. Ναι, νομίζω αυτό είναι το σύντροφό τη. Νομίζω αυτό θα πει σήμερα. Δεν έχει και άλλο κάτι να πει. Λένε μάλιστα ότι ο Ιταλός, ο σύντροφος, έχει και λαϊδίσει, λέει. Τα έχει πει όλα. Κατέθεται, λέει, κανένα 24ωρο στην εισαγγελέα. Το θέμα είναι μην έχουμε τον πόλεμο των Ρόους. Δηλαδή, μην πάει ο Ιταλός και λέει Καϊλή φταίει για όλα και εγώ δεν φταίω τίποτα. Είναι προφανές. Αυτό θα πει, λες. Το παιδάκι θα την πληρώσει στο τέλος. Ναι, αυτό είναι το κρίμα. Αυτό είναι το κρίμα. Το παιδάκι θα την πληρώσει. Λοιπόν, ο άνθρωπος που μας έμαθε να βλέπουμε μπάλα, Διακογιάννης. 31-22. Ήτανε και στα νέα, εντάξει, το πολλά χρόνια. Ήτανε 4-5 χρόνια. Ετοιμάζεται εμβόλιο κατά του καρκίνου, λέει. Μπαίνει στη φάση 3 με πολύ καλά αποτελέσματα. Μακάρι. Λοιπόν, εδώ η Καθημερινή και εδώ μπροστά. Γιάννης Διακογιάννης 1931-2022. Παύλος Τσίμας, Κώστας Καλφόπουλος γράφουν για τον μεγάλο Γιάννη Διακογιάννη. Ευχαριστούμε, είναι. Είναι γενιές ανθρώπων που μεγαλώσαμε με τη φωνή του Διακογιάννη, και οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι κτλ. Λοιπόν, διαγραφή χρεών προς το δημόσιο 100.000 οφειλετών του νόμου Κατσέλη είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Για ευάλωτα νοικοκυριά που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετούν επί τριετία τη ρύθμιση που είχε εγκρίνει το δικαστήριο, λέει, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προχωρεί σε διαγραφή οφειλών για περίπου 100.000 οφειλέτες. Μεγάλο θέμα αυτό. Ανακούφιση. Μήνυμα ΣΥΣ σε Άγκυρα Τρίπολη, όρισε θαλάσσια σύνορα με Λιβύη, αγνοώντας τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα το δούμε με τη Μαρία Ζαχαράκη στη συνέχεια. Έφοδη της Αγγελίας, 6 σημεία της Αττικής, οι πρώτες επιτόπου έρευνες για τις υποκλοπές. Λοιπόν, εδώ έχουμε δικαιοσύνη ανορθόγραφα, ας πούμε. Ναι. Χιλιάδες διαδήλωσαν σε όλη την Ελλάδα για την κρατική δολοφονία του Κώστα Φραγκούλη. Η αστυνομία έπνιξε τα χημικά της πορείας χωρίς να καταφέρει να τις διαλύσει. Επίδομα ενστόλων, δυσαρέσκεια για την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν αντιδράσεις, διαβάζω και μέσα στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν και αντιδράσεις και από την Ομπρέλα. Υπήρχαν αντιδράσεις. Ότι κακώς το ψηφίσανε. Κακώς το ψηφίσανε, ναι. Δεν σου είπα εγώ. Ότι είναι κακώς η λογική αυτή να πάνε να το ψηφίσουν έτσι. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος. Έρχεται νέο εξοικονομός αρχές 2023, επιδότηση για ιδιοκτήτες ακινήτων. Εδώ, συγκέντρωση στη Λαμία. Ο Τσίπρας αγκαλιά με τον Κλέτσο. Πιθανόν ο κατήποψήφιος για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε το στιγμιότυπο, παιδιά. Να το δούμε. Για να το δούμε. Πήγε στη Λαμία ο κύριος Τσίπρας, όπου έκανε επίθεση. Εδώ είναι η φωτογραφία με τον κύριο Γκλέτσο και είναι και μάλλον. Μια πολιτική αλλαγή που θα ξαναφέρει στον τόπο τη δικαιοσύνη. Θα κρατήσει την ισορροπία τη ανθρώπινη, θα στηρίξει τα δύναμα. Λοιπόν, δυνατός ο Γκλέτσος.
Αλλά καλά την άποψή του, τι με νοιάζει εμένα, δικαίωμά του. Γιατί δεν με χαλάει καθόλου εμένα. Ό,τι θέλει ας κάνει. Λοιπόν, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αντίο σας. Ωραίος τίτλος για τον Γιάννη Διακογιάννη. Θα μας δονεί για πάντα του Γιάννη Διακογιάννη η φωνή. Θησαύρο έκρυβε η Εύα. Οι Βέλγοι κατάσχισαν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ από σπίτια και βαλίτσες. Ανασυντάσσεται η παπανδρική πτέρυγα του σακισμένου Πασόκ. Απληστίανε προηγουμένα από την Καϊλή που οδηγείται στον ανακριτή. Αποκάλυψη εταιρείες Κιμή Πιό που ανήκουν στην ίδια στο οικογενειακό του περιβάλλον. Έσβησε η θρηλυκή φωνή του Μουντιάλ. Η Αργεντινή πανάξια στον τελικό. Διέλυσε την Κροατία με 3-0. Ήρθε η ώρα να πάρει Μουντιάλ ο Μέση. Ήρθε η ώρα. Ο οποίος, μας το είπε και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε μια συνέντευξη στους YouTuber, οι οποίοι είναι ωραίοι τύποι, οι YouTubers, ο οποίος περιγράφει εκεί πάλι το ίδιο. Λέει, θέλω να το πάρει η Αργεντινή, ρε παιδί μου, όπως μας το είπε εδώ. Λοιπόν, η Αυγή, δικαιοσύνη, ο ίδιος τίτλος, με την ίδια ορθογραφία, στην Αυγή, για τον 16χρονο ο οποίος χάθηκε, έχασε τη ζωή του. Δυσάρεστη εξέλιξη, πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Δεν θα περάσει η συγκάλυψη και η καταστολή ενάντια στο λαό. Δίκαιη η οργή και διαδηλώσει για την ψυχρή δολοφονία του 16χρονου Ρωμά. Κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα, αποφάσισαν οι κυβερνήσεις του G7. Η μήτρα που γεννά τη διαφθορά είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου. Να. Μάλιστα. Λοιπόν, η αιστεία. Νέα διπλή παρέμβαση Καραμανλή Σαμαρά. Με διακομματική συνένεση στα αυτονόητα βιώσιμη προοπτική για την περιφέρεια όπου χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Άλλο συγχώρηση και άλλο παραχάρα ιστορίας του εμφυλίου. Είναι πρόλογο στο βιβλίο του Αλέξανδρου Κοντού, του πρώην Υπουργού Γεωργίας της κυβέρνησης Καραμανλή. Ο πρώτος, δηλαδή εκεί έχει γράψει ο Καραμανλής. Ομιλία για την ιστορία, ο δεύτερος. Το πρωτοσέλιδο της αιστείας. Έρχονται συλλήψεις για τις υποκλοπές. Οι εισαγγελείς ζήτησαν από την ΑΕΠ όλο το υλικό για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Καταδρομικές επιχειρήσεις με καθυστέρηση 5 μηνών σε γραφεία εταιριών και σε σπίτια εμπλεκομένων. Λοιπόν, η ναυτεμπορική εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας των εισηγμένων στο 9 μήνο. Τι έδειξαν τα οικονομικά στοιχεία των προεταιριών που ανακοίνωσαν αποτελέσματα. Νέα αναβολή για συμφωνία στο πλαφόν. Πιστεύεις ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε μια συμφωνία για το πλαφόν στο αέριο? Όχι. Είναι νωρίς, ε. Έχουμε καιρό. Δεν έχουν οριμάσει. Μέχρι να γεράσουν τα παιδιά μας. Αυτά εδώ τώρα, αυτά εδώ. Αυτά που βλέπουμε με τους χρηματισμούς και τις καταγγελίες. Αυτά είναι που στο τέλος, που οδηγούν στην πλήρη απαξίωση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Θα μου πεις και τι, μπράβο, είπες κάτι καινούριο και σοβαρό. Δυστυχώς έτσι είναι όμως, ρε παιδιά. Έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Απέναντι θλίψη στη Θεσσαλονίκη, βαρύ πένθος για το χαμό του 16χρονου μετά από 8 μέρες στη Μέθο. Λοιπόν, εδώ έχουμε εσπρέσο, εφιάλτης με σπα και μασάζ σε πεντάστερο ξενοδοχείο στα Γιάννενα, ο 15χρονος και ο πατέρας Αντώνιος. Η εκδρομή με εκλεκτά παιδιά και τα δέλεαρ θα κληθεί τις επόμενες μέρες ύποπτος για σέλγια, το είπαμε και χθες. Αυτό σημαίνει ότι κατηγορείται. Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις επ' αυτού. Ο Γιάννης Διακογιάννης έφυγε με τον καημό για το χαμό της Ρίκας. Ο εθνικός σπορτκάστερ δεν άντεξε το χτύπημα της μοίρας στην κόρη του πλήρης ημερών. Ξέρεις ένα από τα πολύ χαρακτηρισμένα που διάβασα. Τι? Είναι, λέει, ότι να πάει ο πατέρα Αντώνιος να εξομολογεί στην Εύα Καϊλή για τις αμαρτίες. Τι τραβάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Μέτρο σπορ. Κίνηση μάτου. Άρης ανανέωσε το συμβόλαιο του παίχτη εγγύηση Γιακούμπου Μπράμπετς. Πώς? Γιακούμπ Μπράμπετς. Δεν το ξέρω. Μέχρι το 25. Ο Γιακούμπ. Ο Γιακούμπ. Είναι καλός ο Γιακούμπ του Άρη. Μπράμπετς, καλός παίκτης. Ναι. Σοβαρός. Εδώ είναι ο Πάκο. Θέλω από σήμερα να βρεθεί στα επιτελικά του πρωτεύουσα. Κύπελο. Κύπελο Ελλάδος. Καλαμάτα με τον Πάκο. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, Sport Day. Μαγεία λέει στο πρωτοσέλιδο. Νέο σόου με φανταστικά ποσοστά. 72% στα δίποντα. Συνεχή δημιουργία 26 assist και άμυνα για σεμινάριο. Για το Σλούκα, φαντάζομαι το λέει. 94-67 τη Φανέρ. Τι λες. Λιονέλ Μαραντόνα. Αργεντινή Κροατία 3-0. Είναι η απάντησή μου σε αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι δεν θα περάσει η Αργεντινή. Εντάξει. Αυτή είναι η απάντησή μου, κύριε Πάκο. Ας το Καμπουράκι. Ο Καμπουράκης μου τα έλεγε χθες αυτά. Δεν θα περάσει και δεν το βλέπω, θα στεναχωρηθείτε κτλ. Έτσι απαντάμε εμείς. Εγώ δεν υποστηρίζω Αργεντινή, αλλά το Μαραντόνα. Μου αρέσει ο Μέση.
Δεκτό. Έχει κάνει μούτι. Μπαραντώνες μέσα. Έχει κάνει. παράσταση θρύλων. Ο αγριεμένος Ολυμπιακός διέλυσε και την πρωτοπόρο της Ευρωλίγας Φενέρ. 94-67. Πολύ ωραία. Πάρτι, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Πάρτι μετά το γάμο. Έπεφταν τα κουφέτα στα καλάθια. Τι ψάχνει ο θρύλος σε τρεις παίκτες. Μίτσελ και Ανιγκό συμφώνησαν. Τα χαρακτηριστικά των στόχων του θρύλου. Παίκτες όπως ο Χάμες είναι σημαντικοί. Και ο Ρόντι μου τα δίδαξε όλα. Δηλώσει Νταβίτ Λουίζ. Πώς φαίνεται. Λοιπόν, εδώ πέρα. Αυτό τώρα τι είναι, D10 σου, θαυμαστικό, τι είναι αυτό δηλαδή. D10S. Τι θα πει αυτό. Δεν ξέρω. Τι είναι το D10S. Του το δω. D10S. Δύο. Δύο. Α, Θεό. Θεός, ρε. Θεός, Δίος, Θεός. Ναι, και το βάζει με το 10, επειδή το 10. Αυτός και ο Διέγκο. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή διαβάζει και μια εφημερίδα, πες τους συναδέλφους εκεί πέρα, δηλαδή, να καταλαβαίνουμε τι λένε. Άμα, Δέος. Το Δέος το καταλαβαίνουμε. Το Δίος δεν το καταλαβαίνουμε. Δέος, εντάξει. Δέος, Δίος. Ναι. Πέταξε στην νίκη, πέταξε την νίκη. Πέταξε την νίκη ο Παναθηναϊκός. 94 με τη Βαλένθια. Έχασε, τι να κάνω. Λοιπόν. Η ώρα των σπορ. Το μεγάλο στοίχημα, ο δύσκολος γρίφος διαχείρισης των πολλών απουσιών από τον Ματίας Αλμέιδα και για τα τρία παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ μέσα στο Γενάρη. Να καλημερίσουμε τώρα στην παρέα μας τον κύριο Γρηγόρη Ατρίδη, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Ατρίδη. Κύριε Ατρίδη, θα ασχοληθείτε με τη δημοσιογραφία, συνεχίστε με το modeling τελικά. Έχω πάρει την απόφασή μου. Σε αυτόν τον δρόμο θα πορεύσω. Σε αυτόν τον δρόμο. Ναι, αναγκαστικά. Τι να κάνω κι εγώ. Να σας πω ότι προφανώς είναι τεράστια η απώλεια του Γιάννη Διακογιάννη, γιατί έχει φύγει ο κορυφαίος όλων, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι ήταν για σας μεγάλη, έτσι δεν είναι. Ναι. Κοίταξε, βέβαια, είχε όχι πολύ μόνο καιρό πια να κάνει δημοσιογραφία, έτσι δεν είναι. Έγραφε αυτό. Ναι, εντάξει. Ήταν μεγάλος πια. Αλλά νομίζω ότι μιλώντας για τους αθλητικούς συντάκτες, είναι ο μοναδικός, δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλος, που με το κύρος του και την κλάση του κατάφερε να κάνει τις αθλητικές ειδήσεις να τις φέρει στο ίδιο ύψος με τις υπόλοιπες ειδήσεις, γιατί είναι και υψηλός ο ανταγωνισμός. Έχεις δηλαδή, πολύ μεγάλο δίκιο. Το είπε ο Διακογιάννης, έδινε ένα κύρος στην αθλητική είδηση, πολύ διαφορετικό, και την έβαζε μαζί με τις υπόλοιπες σε επίπεδο επικαιρότητας. Έχεις απόλυτο δίκιο, μα ο Διακογιάννης. Δεν μπορεί να τον περιορίσουμε το Διακογιάννη, να πει ο Διακογιάννης ήταν αθλητικός συντάκτης. Δεν ήταν αθλητικός συντάκτης. Όχι, όχι. Ήταν προσωπικότητα ο Διακογιάννης. Γενικός. Της δημοσιογραφίας και της κοινωνίας γενικότερα. Και αυτό για την ποιότητα και για το κλάσ του δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο ίδιος έχει πει ότι εγώ ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική. Απλά ο δρόμος μου τελικά κατέληξε να με φέρει στην αθλητική δημοσιογραφία. Ήταν ο πρώτος, λέει, που είδε ευρωπαϊκό κύπελο στην τηλεόραση στην Ευρωπαϊκή και μετέδιδε. Κάπου το διάβαζα, ρε παιδί. Και μετέδιδε. Όχι, μετέδιδε. Και έκανε ανταπόκριση στην εφημερίδα. Και έλεγε ότι, παιδιά, είδα το κύπελο στην τηλεόραση, τους αγώνες στην τηλεόραση, το 56. Α, στη Γαλλία. Ναι. Ήταν στη Γαλλία τότε. Ναι. Και το είχε δει. Είναι ορισμένοι πραγματικά, δηλαδή ο Διακογιάννης. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω με τον Φίλιππα του Συρίγκο στην ελευθεροτυπία. Που ήταν επικεφαλής στο αθλητικό τότε. Σπουδαίος επίσης. Επίσης σπουδαία προσωπικότητα, όχι αθλητική. Δεν είχαν στενά όρια αυτοί. Όχι, όχι, όχι. Και είναι και οι φωνές μας μεγάλωσαν. Τώρα εσείς είστε οι επόμενες γενιές, νεότεροι, θα μας μεγαλώσετε κι άλλο εσείς. Μακάρι, μακάρι, να το προσπαθήσουμε. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, η Αργεντινή κατάφερε να πάρει τη μεγάλη πρόκριση, νομίζω, σε μία ευχή όλου του πλανήτη, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν και να βρεθεί στον τελικό και να καταφέρει να τον κατακτήσει. Ο Άλβαρες είναι ο ποδοσφαιριστής, ξέφερε πανηγυρισμοί και στο γήπεδο και στο Buenos Aires. Δεν το συζητάμε ότι έχουν ξυχηθεί όλοι και θέλουν να το ζήσουν, γιατί πραγματικά είναι η δεύτερη παρουσία τους στα τελευταία τρία Μουντιάλ και είναι μια ευκαιρία και για τον Μέση, γι' αυτό είπα για την ευχή του πλανήτη, να γράψει ιστορία. Όλος ο κόσμος θέλει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο να καταφέρει να πάρει το τρόπαιο. Σήμερα η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και θα δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον να δούμε και αν οι Γάλλοι, που από την αρχή ήταν ένα φαβορί, θα καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση ή αν το Μαρόκο θα κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη και θα φτάσει στον τελικό. Να σας πω ότι γενικά είναι μια αναμέτρηση στην οποία ο Μέση με την τρίτη assist που έδωσε στον Άλβαρες κατάφερε να είναι πρώτος και σε assist, οπότε το ένα ρεκόρ διαδέχεται το άλλο, για να δούμε τι ακριβώς θα πετύχει και στο μεγάλο τελικό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Στο μπάσκετ, όπως αναφέρατε. Πότε, τι ώρα είναι ο τελικός, Κυριακή? Είναι στις 5 το απόγευμα. 5. Ναι, είναι μια ώρα προφανώς που βολεύει τον πλανήτη. Όλο τον πλανήτη. Και γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η προσαρμογή. Δεν ξέρω αν με βολεύει, δεν είμαι σίγουρο. Για δε σε παρακαλώ. Πέντε το απόγευμα. Έχει κάτι κόρη μου, μια δουλειά η κόρη μου.
Εσένα που έχει προνοήσει τη Δευτέρα, μια χαρά σε βολεύει. Πέντε τα πόδια. Ο Ολυμπιακό. Μόλι τα έχω ξυπνήσει. Από το πέντε σχέστα. Ναι, δεν είναι. Μεσημεριανή Κυριακή. Θα έχει φάει κιόλα, θα έχει πάει να φάω. Πριν κοιμηθώ. Πριν κοιμηθώ, θα έχω φάει. Λιτά. Όχι να έχω πάει να φάω. Έχω φάει. Ναι, δεν ξέρει πάω. Πάω σωστά. Όχι, δεν πάω. Δεν πα. Όχι. Θα κάτσεις, θα κάτσεις, πριν θα φάω και θα κάτσω να κοιμηθώ, θα δω τον αγώνα και μετά θα έρθω εδώ να δουλέψουμε. Το βράδυ. Ναι, επαγγελματίες. Ο Ολυμπιακός στη EuroLeague ξεπέρασε το εμπόδιο της Fenerbahçe, επικράτησε με 94 να συνεχίσει το σερί του, έτρεχε σερί με 4 νίκες στην Ευρώπη, παρότι ήταν πάρα πολύ μαχητικός και παρότι για 27 λεπτά είχε εκτός παιχνιδιού τον Bacon που τελικά έφτασε στους 22 πόντους, το πήγε το παιχνίδι στην παράταση, δεν κατάφερε όμως στο τέλος να το κερδίσει, ιτήθηκε με 94-91. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να μπει στην οκτάδα, 21 πόντους ο Williams, 12 πόντους ο Lee. Και θα πάμε και μία βόλτα. Τον Bacon τον ξέρει. Τον Bacon. Τον ξέρει τον Bacon. Ακουστά. Εντάξει. Είναι. Έχει και λίγο από μπάσκετ. Και μία βόλτα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εκεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο κατάφερε με πολύ μεστή εμφάνιση, με 30 πόντους, 12 rebound, 5 assist, ένα κλέψιμο και ένα block σε 29 λεπτά συμμετοχής, να είναι καθοριστικός στη νίκη της ομάδας του κόντρας του Όριος και εδώ. Αυτό το παιχνίδι ήταν ντέρμπι προκαταβολικά, αλλά οι Bucks κατάφεραν να αντιδράσουν μετά την ήττα από τους Rockets που ήταν απρόσμενοι και να δείξουν ότι είναι μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα. 128-111 επικράτησαν τα Ελάφια. Προφανώς και αυτή η νίκη είναι μία από αυτές που θα τους δώσει πολύ ψυχολογία για την συνέχεια της σεζόν. Σήμερα ποιος θα περάσει, δεν μας είπατε. Σήμερα ποιος θα περάσει, δεν μας είπατε. Ο Δημήτρης βασικά μας. Ο Δημήτρης θέλει να μας. Δεν ξέρω, δεν λέω. Δεν παίρνει θέση. Δεν λέω. Τελείως. Οι Γάλλοι με το Μαρόκο, δεν είναι. Ναι. Οι Απικιοκράτες, η Μητρόπολη με την Απικία. Να πω τώρα, να το πολιτικοποιήσω το θέμα. Ξέρω εγώ, ρε παιδί. Και δεν το πολιτικοποιείς. Τους συμπαθώ τους Γάλλους εγώ. Είσαι με τη Μητρόπολη, εσύ. Δεν θέλω να είμαι με τη Μητρόπολη συστηματικά, θέλω να είμαι με το Μαρόκο. Αλλά τους συμπαθώ τους Γάλλους ως ομάδα. Δεν ξέρω γιατί. Το βασικό για τους Γάλλους είναι αν θα καταφέρουν. Οι Γάλλοι έχουν ένα πρόβλημα. Τρώνε τα μπιφτέκια του άπιστα. Τα φιλέτα τους είναι, τρέχουν αίματα. Δεν είναι. Άρα να πάμε με το Μαρόκο αναγκαστικά. Θα παίξει ρόλο αυτό, να ξέρεις. Μεγάλο. Αν δεν τους έχει κάτι καλό στο μάκι, δεν θα έχουν καλή απόδοση. Αν καταφέρουν. Εντάξει, χαριτωμένο το Μαρόκο, είναι συμπαθές. Γιατί έχει κάνει μια πορεία πολύ. Σαν την Ελλάδα του 4. Και έχει φτάσει με την αξία του εδώ πέρα. Αν οι Γάλλοι καταφέρουν να ξεπεράσουν την πολύ καλή άμυνα που έχει το Μαρόκο, με την οποία έχει φτάσει μέχρι εδώ, νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει κιόλας το σκορ και να φτάσουν εύκολα. Πάνε πολλά λίγα. Λίγο. Ναι. Αλλά δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Θα κρυθείτε αύριο, κύριε Άτρητη. Δεν έρχομαι, ευτυχώς. Δεν πειράζει. Θα σε κράξουμε εμείς, δεν έχουμε διαθέματα. Για πάρτε εδώ ένα το Γιώτα Γιάρης, παιδιά, διότι έχουμε και δουλειές μετά. Λοιπόν, βραβευμένο αυτοκίνητο του 21, αξίας 16.000 ευρώ, με φοβερό εξοπλισμό και καταπληκτικές επιδόσεις και επίπεδα ασφάλειας, ό,τι πρέπει, στο 14999. Και διεκδικήστε και μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα, την Alpha Wood, για εσωτερικές πόρτες, δάπεδα, πέλετ, πάγκους και άλλα προϊόντα, αμέτρητες επιλογές και για το εξοικονομώ ανακαινίζω σε πολύ οικονομικές τιμές. alphagood.gr 801-772-73 τηλεφωνήστε για να δείτε όλα τα προϊόντα. 14999 διεκδικήστε τη δώρο επιταγή. Τώρα εμένα, μιας και θα συζητήσουμε αυτά, θυμάμαι μια ιστορία παλιά. Μας είχε κάνει εντύπωση πριν 20 ετίας και παραπάνω, 30 χρόνια ίσως. Υπήρχε μία Ιταλίδα η οποία συνελήφθη, μια άσχετη Ιταλία, η οποία συνελήφθη για κλοπή. Και όταν τη βάλανε, λέει, είμαι Αίγιος. Ήταν Αίγιος. Λοιπόν, με βάση το κάποιο αυτό του Ιταλικού νόμου τότε, λέει, άρα θα γεννήσει πρώτα και μετά θα εκτίσει την ποινή της. Να. Λοιπόν, οπότε με το που γεννάει αυτή, στο νοσοκομείο που γέννησε, πάει ο άντρας της, ξαναμένει έγκυος, για να μην εκτίσει την ποινή. Τι λένε. Λοιπόν, ξαναμένει έγκυος. Το παίρνει σκηνικό, ξαναμένει. Και πού το μάθαμε εμείς και έγινε παγκόσμιο σε όλη την Ευρώπη.
Επεμβαίνει ο Σάντρο Περτίνι, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, στο 18ο παιδί και λέει «Στοπ, της δίνω χάρη, της δίνω χάρη». Λοιπόν, 18, παιδιά. 18, στο 18ο είπανε παιδιά για όνομα του. Τι μονιμότητα ήταν αυτή, τι μονιμότητα ήταν αυτή. Εντάξει ρε παιδί μου, η γυναίκα λοιπόν. Κανονικά θα έπρεπε να πει στο τρίτο παιδί, είναι πολύ λιχνή. Εντάξει, είχα την εντύπωση ότι οι λεχόνες δεν μένουν έγκυες. Ναι, και όμως, ήταν κορπερί. Έτσι λέω ως γυναίκα, ότι καλώς ήρθατε. Ο κύριος Νίκος Βέρκος, η κυρία Πυργιώτη πρέπει να ξεκινήσω. Αγένεια, η κυρία Πυργιώτη, η κυρία Μαριάννα Πυργιώτη, ο κύριος Νίκος Βέρκος, ο κύριος Σπύρος Βρεμετίτης. Καλημέρα σας. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Βασίλη Μπούση, είναι δικηγόρος Βρυξελών. Να ανοίξουμε λίγο το θέμα με την κυρία Καϊλή. Κρίνεται σήμερα αν θα κρατηθεί στις φυλακές ή όχι. Πού να δω, Αντώνα, τι θες, ο άλλος θέλει. Έτσι λέει. Τα λήξαμε αυτά. Δικαίωμά της να λέει. Πάντως, τα ξένα πρακτορία λένε ότι ο άλλος συνεργάζεται εξαιρετικά, λέει, με τις αρχές. Αυτό είναι ένα θέμα, λοιπόν, όπως φαίνεται. Ότι ενδεχομένως υπάρχει μία αίσθηση ότι η κυρία Καϊλή λέει μεν ότι τα λεφτά είναι του Ιταλού και ότι ο Ιταλός την έχει και ενδεχομένως μπορεί και να καρφώνει από εκεί. Δεν ξέρουμε τι κάνει. Λέει, συνεργάζεται, μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν συνηθίζεται να λέγεται αυτό, έτσι. Λέει. Συνεργάζεται, λέει, πάρα πολύ καλά με τις εργασίες. Το γράφει και εμπούμπλικα. Έχει ένα απλό επιχείρημα. Σε ποιον θα δώσω τα λεφτά, στο βοηθό ή στο αφεντικό, ή στον αντιπρόεδρο. Αυτό είναι ότι αυτό... Άρα δεν κάτσε, είναι και εγώ τρίπεδο. Για να δούμε τι αίσθηση υπάρχει στις Βρυξέλλες, κύριε Μπούση. Καλημέρα, κύριε Μπούση. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Τι αίσθηση βρήκατε δουλειά και στις Βρυξέλλες, ε. Αυτό είναι τώρα. Δεν μένετε, εσείς ποτέ δεν ξεμένετε. Η Ελλάδα. Είναι ένα γεγονός που δεν μας τυχαίνει και συχνά, η αλήθεια είναι, επειδή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, όπως το ξέρετε κι εσείς. Έρχεται τώρα εδώ στις Βρυξέλλες, θα σας πω, επειδή άκουσα πολλά που λέγονται, καταρχήν παραμένει πρώτον ένα πολιτικό σκάνδαλο, θα έλεγα, και σε καμία περίπτωση δεν φύγεται ούτε ο Έλληνας ούτε η Ελλάδα, γιατί δεν ταυτίζουν. Έχουν αυτό το καλό ευέλικτο ότι είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης και έχουν μάθει να ζουν με πολλές εθνικότητες. Οπότε δεν νομίζω να ταυτίζουν κύριε αυτό Μπούση, το σκάνδαλο μόνο. Εγώ άκουσα πάντως Ελλάδα-Ιταλία, η γνωστή, το γνωστό αυτών του Νότου, των χωρών του Νότου. Άκουσα. Ιταλο-ελληνική μαφία, άκουσα τέτοια. Ακριβώς γιατί οι δύο χώρες, καταρχήν η δική μας και φυσικά και η Ιταλία, γιατί έτσι πάει, έχουν και κάποιο reputation αρνητικό από πολλές δεκαετίες πριν που υπήρχαν. Ναι, ξέρετε, η κάθε εθνικότητα έχει κάποιο παρελθόν και έχει κάποια φίλη. Εγώ τώρα δεν θα σταθώ. Στη Λαμογιά εννοώ, δεν λέω και κάπου αλλού. Ναι, αλλά εντάξει, πέρα από αυτό, εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει εδώ, οπότε και λόγω φιλίες που έχω, αλλά και λόγω επαγγέλματος συναντρέφομαι καθημερινά, συγγνώμη, με Βέλγους και ποτέ δεν μου δώσανε κάποια εντύπωση ότι «Α, εσύ είσαι Έλληνας και αναμενόμενο από Έλληνα να γίνει κάτι τέτοιο». Σε εσάς δεν το ήθελα να το διευκρινίσω αυτό και με την ιδιότητα του δικηγόρου, επειδή ακούστηκαν μερικά πράγματα. Εγώ πιστεύω πάντω ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος του Ιξέλ εδώ, κύριε Δοσκερίδη. Κύριε Μπούση, είναι πολύ κακός ο ήχος σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το διορθώσουμε. Αλλά δεν σας ακούμε καθόλου. Δεν μας ακούτε. Τώρα... Τι να σας πω, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να τώρα κάνω. Τώρα είστε πολύ καλύτερα, όταν έρχεστε μπροστά. Προφανώς είναι κοντά στο μικρό. Ωραία. Λοιπόν, να κάτσω έτσι λίγο πιο μπροστά τότε. Τι θα γίνει σήμερα, κύριε Μπούση, μπορείτε να μας εξηγήσετε με βάση το σύστημα το βελγικό. Τι θα γίνει σήμερα, δηλαδή εμφανίστε σε μία επιτροπή, σε μία δικαστήριο. Λοιπόν, σήμερα... Αυτοί δεν έχουν ξανασχοληθεί με την υπόθεση αυτή, είναι ανεξάρτητοι, δεν έχουν ασχοληθεί. Σήμερα βλέπουν το φάκελο. Αυτή που το δικαστήριο που θα κρίνει σήμερα, θα κρίνει μόνο ένα θέμα, είναι εάν θα προφυλακιστεί ή όχι η κυρία Ταλή και οι υπόλοιποι υποκτήτες που υπάρχουν στο φάκελο αυτό. Προφυλάξει για πόσο καιρό, για πόσο καιρό. Μέχρι τη δίκη. Για πόσο καιρό θα προφυλακιστεί. Ναι. Αυτή η απόφαση που θα βγει από το δικαστήριο σήμερα έχει ισχύ, εάν δεν γίνει έπεση, ένα μήνα. Ένα μήνα. Οπότε, πόσο καιρό περίπου... μέχρι τη δίκη. Και πόσο καιρό περίπου θα πάρει μέχρι να γίνει η δίκη. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Στην Ελλάδα θα έπαιρνε πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι είναι... Ναι. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα. Πάρα πολύ καλύτερα, κύριε Μπούση, πάρα πολύ καλύτερα. Α, ωραία. Πόσο καιρό, ρωτάει ο συνάδελφος, ο κύριος Βέρκος, θα πάρει για να γίνει η δίκη περίπου.
Λοιπόν, η δίκη θα γίνει σήμερα και η απόφαση θα βγει ήδη σήμερα. Η οπότε... δίκη για την καταδίκη ή όχι, στο τέλος, μετά την διαδικασία της προδικασίας. Για την καταδίκη. Yeah. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό εξαρτάται φυσικά από την έρευνα που κάνει ο ανακριτής μαζί με τον εισαγγελέα. Αυτό κανείς δεν μπορεί να πει σήμερα πόσο καιρό θα διαρκεί. Να ρωτήσω, κύριε Κούση. Το γεγονός ότι είναι μητέρα ενός ανήλικου παιδιού που είναι ούτε 2 χρονών. Υπάρχει ο πατέρας που είναι μέσα, δεν ξέρω αν θα προφλέγεστε, αλλά ξέρω εγώ. Και η μητέρα. Ναι. Αυτό θα παίξει ρόλο στην απόφαση του δικαστηρίου σήμερα. Όπως έχω ήδη πει, δεν νομίζω ότι από μόνο του αυτό είναι ένα επιχείρημα για την αποφυλάκηση είτε του πατέρα είτε της μητέρας. Άλλωστε, όπως είδατε και όλα στα πλάνα, εάν αληθεύει ότι έχει πάει στις καινούριες φυλακές, ναι, τις υπερσύγχρονες όπως είπανε, υπάρχουν και υποδομές για να μπορούν είτε να βλέπουν τα παιδιά, είτε αν είναι και σε πολύ μικρή ηλικία, να παραμένουν και μαζί τους. Οπότε, από μόνο του αυτό δεν πιστεύω να είναι ένα επιχείρημα για αποφυλάκηση. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος, πώς χειρίζεται η βελγική δικαιοσύνη αυτές τις υποθέσεις? Εντελώς με άκρα μυστικότητα και χωρίς καμία επέμβαση από τρίτους, ας το πω γενικότερα. Και όταν λέω τρίτους, εννοώ είτε πολιτικό κόσμο, είτε ακόμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό μας έκανε εντύπωση εδώ... μεγάλη, κύριε Μπούση. Δηλαδή, η εξαιρετικά σοβαρή και μυστική και εντελώς για μήνες από ό,τι φαίνεται και το ότι δεν διέρε και μετά τις πρώτες κινήσεις δεν είχαμε καμία από τις γνωστές διαρροές που στην Ελλάδα θεωρείται δεδομένο ότι τα ξέρεις όλα με το καλημέρα σας, μας έκανε πολύ θετική βεβαίως εντύπωση εμάς εδώ και κάναμε και τις συγκρίσεις. Εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Βέλιο η νοοτροπία και η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Καταρχήν, εκπομπές από τις δικές σας πρωινές, καθημερινές, δεν υπάρχουν σχεδόν. Μάλιστα, είναι δυνατόν να μην έχουν ένα πλάνο με χειροπέδες. Υπάρχει και μία απάντηση, κύριε Μπούση. Δεν έχουν καλούς δικαστικούς συντάκτες. Μ' αρέσει. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα το καλύτερο δεν ξέρω. Απλά λέμε ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις διαφορετικές. Και οι δύο έχουν τα καλά τους σίγουρα και θα έχουν και τα... Πάντως... Αλλά πέρα από αυτό, πιστεύω ότι εδώ στο Βέλιο, ό,τι γίνεται, η ενάκριση θα γίνει υπό άκρα μυστικότητα. Δεν θα ξέρουμε και πολλά, δεν θα διαιρούν πολλά. Φυσικά τώρα που θα ανοίξει ο φάκελος, ίσως μάθουμε περισσότερα. Εδώ βλέπουμε, κύριε Μπούση, θα έχουμε το στακενόμετρο. Ναι. Βλέπουμε, κύριε Μπούση, μία αναφορά της κυρίας Καϊλή, η οποία εμπλέκει. Έκανε μία επίσημη δήλωση χθες το βράδυ, να σας πούμε. Η οποία εμπλέκει. Ναι. Την κυρία Μέτσολα. Το ήξερε, λέει η κυρία Μέτσολα, ότι πάω εκεί, αυτή μου το ανέθεσε. Τον κύριο Μπορέλ, την κυρία Γιώχανσον, την επίτροπο. Και είχα, λέει, μαζί μου όπου πήγαινα στο Κατάρ, είχα μπάστακα μαζί και ένα επιτετραμένο, ένα Ιταλό επιτετραμένο, ο οποίος της Κομισιόν προφανώς, ο οποίος ήταν παρόν. Αυτό, πώς το ακούτε εσείς ως επιχείρημα, είναι κάτι που μπορεί να έχει απήχηση, παραδείγματος χάρη, στις βελγικές αρχές, ή είναι πυροτέχνημα, μπορεί να θεωρηθεί ένα πυροτέχνημα, παραδείγματος χάρη? Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι άκουσα φυσικά τις δηλώσεις που έγιναν για την κυρία Καλή μέσω του συναδέλφου στην Ελλάδα, του κ. Δημητρακόπουλου. Άκουσα επίσης και την αντίδραση του Βέλγου δικηγόρου της κυρίας Καϊλή εδώ, ο οποίος είπε «Δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω πριν γίνει η δίκη και σίγουρα όχι πριν το δικαστήριο σήμερα». Οπότε ήταν σαφές. Σήμερα... Αυτό που θα συζητηθεί στο δικαστήριο δεν είναι η ευθύνη του καθενός. Είναι απλά να ξέρουμε αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο καθένας που εμπλέκεται σε αυτό το φάκελο. Ναι. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα, θα έλεγα για την ώρα, είναι λίγο πρόωρα να τα συζητήσουμε. Και εδώ στο Βέλιο, συγχωρέστε με, αλλά δεν συνηθίζουμε να τα συζητάμε εκτός δικαστηρίου. Δεν μου λέτε, κύριε Μπούση, να σας πω. Να το καταλάβα. Εντάξει. Να σας πω. Κατά μέσο όρο, πόσο καιρό δηλαδή? Δεν είναι τώρα να γίνει μετά από 2 χρόνια η δίκη όπως γίνονται εδώ. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Α. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Συγγνώμη, και προφυλακισμένοι. Δεν ξέρουμε καν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε σε εξέλιξη ακόμη. Δεν ξέρουμε καν τι όγκο θα έχει. Η προφυλάκηση πόσο διαρκεί περίπου? Λοιπόν, η προφυλάκηση εδώ στο Βέλιο
δεν γνωρίζουν τη διάρκεια εξ αρχής. Δεν υπάρχει 18 μήνα όπως υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, δεν υπάρχει 18 μήνα. Κάθε μήνα θα ανανεώνεται η απόφαση για τους πρώτους μήνες και μετά η απόφαση θα, μετά από 3 μήνες θα έχει μια ισχύ για 2 μήνες. Δεν μου λέτε κάτι. Οπότε περιοδικά θα περνάμε στο δικαστήριο. Πείτε μου κάτι, εσείς είστε δικηγόρος και πάτε και φύγατε την Ελλάδα και δικηγορείτε στο Βέλγιο. Να έχει γεννηθεί. Εγώ ναι, δικηγόρος στο Βέλγιο, ναι. Να ρωτήσω, με Έλληνες πελάτες εκεί, έτσι, δηλαδή δεν έχετε θέμα, είμαι παντού. Όχι απαραίτητα, έχω και τους Βέλγους πελάτες. Δεν παρώνω είναι που σας έλεγα, εδώ στο Βέλγιο έχουμε μάθει να ζούμε με πολλές εθνικότητες και δεν κρίνουμε πολύ με την εθνικότητα, κρίνουμε, προσπαθούμε το λάθος με την ικανότητα του καθενός. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα στοιχείο, έχει να κάνει με αυτό που αναφέρει η κυρία Καϊλή, η οποία λέει ότι προεπικεφαλής επιτροπής ήταν ένας Γερμανός. Ευρωβουλευτής, ο κύριος, ναι, πράσινος, ο κύριος Μαρκ Ουάρτ, ο οποίος λέει αυτός είχε την ευθύνη, δεν είχα καμία ευθύνη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος όμως για το αν τον προσέγγισε η κυρία Καϊλή ή όχι, όπως έπαιξε χθες στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να το δούμε, σας παρακαλώ, Αντώνη. Ενδιαφερόταν πολύ περισσότερο για το Κατάρ παρά για παράδειγμα για το Κουβέιτ ή άλλες χώρες. Και μεταφέρει στην κουβέντα ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής ότι είχα κρούσει, όχι ότι λέει είναι παράδοξο να ενδιαφέρεται κάποιος και να έρχεται επειδή είμαι επικεφαλής επιτροπής. Οκ, δεν είναι παράδοξο αυτό. Αλλά είχα, λέει, προς την πίεση το πηγαίνει, Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω. Η κυρία Καϊλή, πρώτα απ' όλα, δεν λέγεται φυσικά από τους δικηγόρους της ή από τον δικηγόρο της ή από την ίδια. Φέρεται, σύμφωνα, εγώ διαβάζω το Πολιτικό, διαβάζω τα τοπικά μέσα, την Le Soir και τις υπόλοιπες εφημερίδες στο Βέλγιο. Φέρεται σε κάποια φάση να υπήρξε ένα, να είχε προγραμματιστεί ένα ταξίδι ολόκληρης αυτής της επιτροπής στο Κατάρ. Το Κατάρ, επειδή δεν του άρεσαν οι ανακοινώσεις που έβγαζε η επιτροπή, ακύρωσε το ταξίδι και πήγε μόνη της η κυρία Καϊλή. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πολιτικά τουλάχιστον δείχνει κάτι περίεργο. Τώρα, και μόνο ότι βρέθηκαν χρήματα. Μα τώρα σε παρακαλώ. Στην κατοχή της. Αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί. Συνολικά είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αν δεν υπήρχαν χρήματα από μόνη της, άλλο, ήταν δεν υπήρχε χρήμα. Περίεργη, αλλοπρόσαλη, αλλά από μόνη της δεν λέει κάτι. Προφανώς τα χρήματα. Βεβαίως, κύριοι, μια που κυρία δεν βλέπω, να πούμε λοιπόν, κύριοι, ότι εξίσου παράδοξο, αλλοπρόσαλο και με πολλά ερωτηματικά, είναι και το γεγονός ότι διεξάγεται καταχύμωνο μουντιάλ σε μια χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο την αναλογία, δεν είναι Λουξεμβούργο το Κατάρ, το ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση, ότι κάποιοι αποφάσισαν ότι θα διοργανωθεί σε αυτή τη χώρα, ενώ δεν έχουν διοργανωθεί μουντιάλ σε πολύ σοβαρότερες και πολύ πιο δημοκρατικές. Με ποδοσφαιρική παράδοση. Και πολύ, είναι και πολύ πιο δημοκρατική παράδοση. Βεβαίως. Και υπήρχαν, λοιπόν, και οι ανησυχίες εξ αρχής για τους νεκρούς, έτσι. Αυτό είναι ο απότοκος. Ναι, ναι. Εγώ λέω πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση. Διαιρωτώ με μετά από αυτό που βλέπουμε. Νομίζω ότι είναι ευρείες οι καταγγελίες για τη διαφθορά. Στην αθλητική, λοιπόν, κοινότητα, αυτή η απόφαση να γίνει μουντιάλ στο Κατάρ, out of the blue, ας πούμε. Πώς έγινε τελικά, καλά, εάν αποδεικνύονται τέτοια. Στη FIFA έχουν υπάρξει. Στη FIFA, λόγω διαφθοράς, έχει απομακρυνθεί, έχουν απομακρυνθεί 24 στελέχη. Ναι, ναι, καλά. Για το συγκεκριμένο. Ναι, άρα, ναι. Σπύρο, όσον αφορά την έρευνα στην Ελλάδα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Καταρχάς, θα πούμε ότι υπάρχει από προχθές οριζόντια εντολή του κ. Βουρλιώτη για πάγωμα δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, ελέγχου του πόθεν έσχεση, εννοείται, της κυρίας Καϊλή. Το πόθεν έσχεση και του πατέρα της όμως έχει μπει στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής, ακριβώς διότι έχει και μια ιδιότητα επιπλέον, είναι δημόσιος υπάλληλος. Έτσι και κάνεις και τίποτα, χαντακώσει όλους τους γύρους και την οικογένειά σου, τα λοιπά, ή τα αδέρφια και όλους. Υπάρχει πληροφορία πάντως ότι δεσμεύτηκαν και λογαριασμοί κάποιων ΜΚΟ, τις οποίες διαχειρίζεται η αδερφή της. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, αυτή προφανώς είναι και για αφορά και τα όλα τα συγγενικά, ναι, πρόσωπα. Φυσικά. Έχει γίνει μια οριζόντια, υπάρχει μια οριζόντια εντολή από τον κύριο Βουβλιώτη και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει με την ανεξάρτητη αρχή είναι ότι θα φτάσει όσο πολύ μπορεί πιο βαθιά στην υπόθεση, μάλλον θα ξεσκονίσει τα πάντα. Γι' αυτό άλλωστε θυμίζω ότι και χθες τα στοιχεία που παρουσιάσαμε, το ότι μια πολύ νεοσύστατη εταιρεία, μια εταιρεία μια στάση που έγινε ηλεκτρονικά ουσιαστικά με ένα καταστατικό το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζοντας το φαίνεται ότι στο μυαλό τους και
η ίδια και η κυρία Καϊλή και ο σύντροφός της είχαν σκοπό να ασχοληθούν με τον τουρισμό και κυρίως με το Airbnb. Τώρα για να το πω αλλιώς, Σπύρο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Όλοι καταλαβαίνουμε και η αρχή αυτό υποψιάζεται και αυτό ερευνά ότι μπορεί να γίνει εταιρεία για να ξεπλύνει χρήμα. Αυτό είναι το ψάξιμο. Να το πω για να μην καταδικάζουμε κανέναν. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχει ακόμα προλάβει να έχει δραστηριότητα, δεν μπορεί να βρει κανένα στοιχείο. Το θέμα είναι ότι αποφασίσανε να επενδύσουν και να ξεπλύνουν στην Ελλάδα και όχι στην Ιταλία. Γιατί ρε φίλε, σε ξένη χώρα θα πάμε. Μπράβο. Κάτσε, ο Τσίπρας είπε χθες ότι εξάγουμε διαφθορά. Εξάγουμε γιατί. Να γίνει κύκλο, σου λέει. Εξάγουμε και εισάγουμε. Και εισάγουμε. Ναι. Κυρίως εισάγουμε. Πριν πάμε να δούμε το άλλο μεγάλο θέμα στη Θεσσαλονίκη, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Μαργαρίτης Χινάς, γιατί και εκεί σηκώθηκε μια μεγάλη. Εγώ θα έλεγα το πολιτικό κομμάτι συμπυκνώνεται και σε αυτό. Στον τρόπο με τον οποίο ο Χινάς βγαίνει και λέει, γιατί υπήρξαν αναφορές ότι ερευνάται ο κύριος Χινάς κτλ. Και βγαίνει και απαντά ο ίδιος και λέει τι έκανε στο Κατάρ που πήγε στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ. All my public statements on Qatar, every single word is fully 100% compatible with Commission policy. This is the European Commission. We are not improvising. We are not inventing positions. So I religiously, scrupulously reproduced Commission policy. A football, a box of chocolates, I think, that I both left to the driver that was driving me from to the stadium. And I think there were some World Cup memorabilia. Ο λόγος που υπάρχει από την αρχή αυτή η φήμη είναι πρώτον μια δήλωση φιλοκαταριανή που έγινε. Ο δεύτερος λόγος είναι, και αυτό κρατήστε το, ότι εικάζουν οι ιδιοκτικές αρχές αλλά και οι πολιτικοί που δεν είναι εμπλεγμένοι σε όλο αυτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι μόνο από μία ομάδα ευρωβουλευτών, να είναι δηλαδή μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι των σοσιαλδημοκρατών με 2-3. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ευρύτερο να υπάρχει και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κάτι το οποίο θα φανεί αργότερα, διότι αν είναι, επαναλαμβάνω, καταριανά χρήματα αυτά. Γιατί μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε, λέμε ότι είναι. Ναι, ναι. Τώρα, το να έχουν πιάσει το δεύτερο μεγάλο σχηματισμό, αλλά ο πρώτος μεγάλος σχηματισμός να μην έχει πουθενά τον ανάλογο πυρήνα, τους φαίνεται δύσκολο. Περίεργο. Και ξεκίνησε βέβαια το δημοσίευμα για τον κύριο Σκηνά, ξεκίνησε από την Ιταλία. Και δεν είναι διόλου τυχαίο βέβαια, γιατί η Ιταλία και αυτή από την πλευρά της έχει κανένα δυο πολιτικούς οι οποίοι είναι μπλεγμένοι. Ο βασικός κορμός είναι η Ιταλία μέχρι τώρα, τουλάχιστον. Πάντως, αυτό είναι το θέμα. Το τεράστιο ερωτηματικό, εάν θα βρεθούν και άλλοι, αλλά από άλλο χώρο πολιτικό. Νομίζω ότι πάντως ότι εδώ μπαίνει και ένα θεσμικό ζήτημα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για όλες τις χώρες, που έχει να κάνει με το lobbying. Το lobbying, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ουσιαστικά ένας θεσμός, μια λειτουργία που διάφορες ενώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών διαφόρων συμφερόντων μπορούν και έχουν πρόσβαση σε νομοθέτες, σε ευρωβουλευτές ή βουλευτές και μάλιστα ορισμένες φορές με το αζημίωτο. Το θέμα είναι να τους επηρεάσουν σκέτο, είναι νόμιμο. Το lobbying είναι νόμιμο. Να τους επηρεάζει με λεφτά, ακριβώς. Είναι. Στην Ελλάδα είναι νόμιμο. Ότι υπήρξε μια πρωτοβουλία. Είναι. Στην Ελλάδα το lobbying είναι παράνομο. Ναι, είναι παράνομο. Γι' αυτό και γίνεται. Είναι παράνομο. Ναι, αλλά δεν έχει λειτουργήσει. Γι' αυτό και υπάρχει και η διαδικασία της ακρόασης θεσμών κτλ. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι υπήρξε μια κίνηση από 5-6 ευρωβουλευτές αρκετών ομάδων ευρωκοινοβουλευτικών, οι οποίοι είπαν ότι παιδιά να κάνουμε για παράδειγμα υποχρεωτικό το να γράφει ο κάθε ευρωβουλευτής ποια λομπή είδε. Ξέρετε το παρέπεψαν μετά το 2024. Πολύ καλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει και οι ίδιοι ευρωβουλευτές και τα ίδια τα θεσμικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το έπαιρναν αυτό που θα δεχτώ. Ξέρετε γιατί βγαίνει τώρα ο Ορμπάν. Οι είναι υποχρεωμένοι. Ναι. Πας επίσημα, καταγράφεσαι. Δεν υπάρχει τρόπος να μην καταγραφεί τώρα. Γιατί βγαίνει τώρα ο Ορμπάν και λέει ορίστε, εγώ σας τα έλεγα για τα λόμπι και τον Σόρος και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Σπύρο, θα τα πούμε και μετά. Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπούση για την παρουσία του εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του 16χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του βέβαια. Πώς είναι η κατάσταση γενικώς, Αντώνη Σοναράς. Έλα Αντώνη μου, καλημέρα.
καλή σας ημέρα. Χθες είχαμε νύχτα επεισοδίων στη Θεσσαλονίκη στον απόϊχο του θανάτου του 16χρονου Ρωμά. Η ελληνική αστυνομία, πρέπει να σας πω, ότι προχώρησε σε 35 προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις τελικά μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 18, 19 και 22 ετών που κατηγορείται για διατάραξη κοινής ειρήνης και ο ένας για απλή σωματική βλάβη. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο δικαστικό Μέγαρο, όπου εν ώψη της επικείμενης απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την προφυλάκηση ή όχι του 34χρονου αστυνομικού, υπάρχει κάλεσμα αυτή την ώρα από αντιξουσιαστές εδώ έξω από τα δικαστήρια, και γι' αυτό το λόγο η Τροχέα λαμβάνει έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα μεταγόρευσης στάσης και στάθμευσης από σήμερα στις 6 το πρωί μέχρι αύριο στις 6 το πρωί. Βλέπετε και εδώ υπάρχουν και κλούβες. Αντώνη, περιμένουν σήμερα να βγει η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου προφανώς για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο αστυνομικός. Νομίζω ότι σήμερα είναι το πενθήμερο, αν θυμάμαι καλά. Κατά συνέπεια, γι' αυτό είναι το κάλεσμα. Αυτό αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Ναι, μέχρι σήμερα το μεσημέρι αναμένουμε την οριστική απόφαση για την προφυλάκηση ή όχι του αστυνομικού, και γι' αυτό είναι και το κάλεσμα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά από αντιξουσιαστές. Γενικότερα οι Ρωμά τήρησαν, επέδειξαν την ψυχραιμία που ζητήθηκε από τους επικεφαλείς, και γι' αυτό το λόγο κιόλας εδώ υπάρχουν και κλούβες των ΜΑΤ και δημιουργίες που βρίσκονται σε επιφυλακή υπό τον φόβο να ξεσπάσουν επεισόδια. Τώρα, χθες το βράδυ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η σωρός του παιδιού από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Συνοδεία Περιπολικού. Διενεργήθηκε και η νεκροψία νεκροτομία. Ουσιαστικά διαπιστώθηκαν τα αρχικά ευρήματα, δηλαδή η βαριά κρανοκεφαλική κάκωση στο κεφάλι από το τραύμα από τη σφαίρα. Σήμερα η σωρός του παιδιού σε περίπου μία ώρα θα μεταφερθεί στον οικισμό που διέμενε με την οικογένειά του, στον οικισμό Αγία Σοφία, όπου και θα παραμείνει σύμφωνα με την παράδοση πάντα το Ρωμά για ένα 24ωρο, προκειμένου να τον θρηνήσουν οι δικοί του άνθρωποι. Και αύριο το πρωί στις 10 θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία του 16χρονου στα κημητήρια Ευόσμου, αφού πρώτα πραγματοποιηθεί πομπή από φίλους και συγγενείς από τον οικισμό. Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Να καλημερίσουμε την κυρία Χαλιλοπούλου, δικηγόρος που είναι μαζί μας, και τον κύριο Πάκο, εκπρόσωπο των αστυνομικών. Καλημέρα και στους δύο. Κυρία Χαλιλοπούλου. Καλημέρα σας. Καταρχήν να πούμε ότι οι Τσιγκάνοι έχουν επιδείξει μια αυτοσυγκράτηση πάρα πολύ μεγάλη τις τελευταίες μέρες. Πράγματι, οφείλουμε να τους το είπαν και το έκανα, το είπατε και το κάνατε δηλαδή. Πραγματικά. Και βλέπουμε ότι δεν συμμετείχαν ούτε σε επεισόδια, ούτε σε πολύ μεγάλη εγκράτεια τις τελευταίες μέρες. Πράγματι. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω με την εξής δήλωση. Για όλους εσάς είναι ο 16χρονος Ρωμά. Για μένα και για την κοινότητά μου είναι ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης. Σωστά. Έλληνας πολίτης. Σωστά, απολύτως. Απολύτως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κώστας Φραγκούλης είναι ονοματεπώνυμο, όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε. Νομίζω ότι είναι κοσμητικό επίθετο το να είσαι Ρωμά. Όχι, είναι προσδιορισμός περισσότερες φορές, το οποίο το κάνουμε πολλές φορές για να αποφύγουμε όμως να πούμε ονόματα ανθρώπων που είναι κατηγορούμενοι. Αυτό όμως είναι θύμα. Μας όμως δεν αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει δεν, μην το βλέπετε ως διάκριση. Έχω εντάξει στη ζωή μου καταγράψει 500 υποθέσεις που περιγράφουμε ο 35χρονος, ο 16χρονος. Το κάνουμε χωρίς συνείδηση. Χωρίς συνείδηση, αυτό δεν είναι διάκριση καμία. Αλλά είναι διάκριση. Αλλά εν προκειμένου πρέπει να λέμε το όνομά του. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό εξ αρχής λέω εκ προημίου έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε δίκιο. Εξ αρχής. Απλά μην μας το καταλογίζετε ως πρόθεση. Μόνο αυτό. Όχι, δεν καταλογίζω πρόθεση. Όταν λέτε θέλουμε δικαιοσύνη και δικαίως ζητάτε δικαιοσύνη, τι εν προκειμένου τι σημαίνει, πρέπει να πάει φυλακή ο αστυνομικός? Εγώ δεν συνηθίζω να κάνω τηλεοπτικά δικαστήρια. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και θα περιμένουμε σήμερα να αποφανθεί. Όμως, το σίγουρο είναι ότι σε όλη αυτή την καταδίωξη δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία και ο κανονισμός που προβλέπεται. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν κάνουμε μία καταδίωξη με αστυνομική μηχανή η οποία προπορεύεται. Και από όσο ξέρω, πάντα κρατάμε μία απόσταση ασφαλείας πίσω από το όχημα το οποίο και καταδιώκουμε. Αυτά νομίζω είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε ξανααναφέρει. Θα πρέπει να τα αξιολογήσει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Και θα περιμένουμε την απόφαση σίγουρα, το κατηγορητήριο επειδή έχει καταθεί. Επειδή είστε νομικός, ξέρετε ότι οι προϋποθέσεις για να πάει στη φυλακή κάποιος έχει να κάνει με συγκεκριμένες πράγματα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη βαρύτητα του εγκλήματος. Αν είναι ύποπτος φυγής, αν θα ξανακάνει κάποιο αδίκημα κτλ. Θεωρείτε ότι στο πρόσωπο συγκεκριμένου αστυνομικού υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις? Δεν μπορώ να εκφράσω. Δεν θα ήθελα να εκφράσω την. Κύριε Πάκο, τι λέτε? Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ από αυτά που ακούω από την κυρία Χαλιλοπούλου, που είναι και δικηγόρος, ότι δεν κάνουμε τηλεδίκες. Ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αλλά να πω και κάτι. Αν προφυλακιστεί, δεν προφυλακιστεί, δεν σημαίνει ότι καταδικάστηκε. Δηλαδή, μπορεί να προφυλακιστεί και να αθωωωθεί. Μπορεί να μην προφυλακιστεί και να καταδικαστεί. Βέβαια. Οπότε αυτή η κουβέντα πρέπει να τελειώνει. Οπότε, επειδή η δικαιοσύνη θα κρίνει όλα αυτά τα οποία συζητάμε, πάμε να δούμε μετέπειτα
τι άλλο πρέπει να γίνει για να μην έχουμε κάποια περιστατικά τα οποία είναι αμφιλεγόμενα. Ξέρετε, αυτή η κουβέντα είναι και πριν έξω. Τα αμφιλεγόμενα περιστατικά. Θα σας πω κάτι. Σωστή. Το γεγονό ότι αν πυροβόλησε. Δεν σας διέκοψα εγώ ούτε. Δεν είμαι σε αντιπαράθεση με κάποιον. Εγώ δεν είμαι πρόσωπο πολιτικού κόμματο καταρχά. Είμαι πρόσωπο εργαζομένων. Εγώ ήρθα να διαμορφώσω να πω μια άποψη. Γι' αυτό σα ρωτάμε. Ήρθα να πω μια άποψη. Δεν πρόλαβα να πω δύο κουβέντε. Με διακόψατε. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Αμφιλεγόμενα περιστατικά είναι αυτά που ο καθένας έχει την άποψή του. Εάν σκοτώθηκε ο άνθρωπος, εάν σκοτώθηκε ο Κώστας Σαμπάνης, πριν από ένα χρόνο. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, ελάτε. Αν οι αστυνομικοί σκοτώσουν κάποιον σε μια καταδίωξη ο οποίος τους πυροβολεί και ο καθένας έχει την άποψή του, είναι ένα περιστατικό αμφιλεγόμενο. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος σκοτώθηκε. Και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας. Το θέμα είναι αν έκανε σωστά ή λάθος τη δουλειά του αστυνομικός. Πώς το κρίνουμε αυτό, αν είχε κάμερα πάνω του. Έχει κάμερα πάνω του αστυνομικός. Θα βλέπαμε αν έχει κάνει σωστά ή λάθος. Να το τελειώσουμε. Οπότε, εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν έχει κάνει σωστά ή λάθος. Θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Έχω την άποψή μου για τις καταδιώξεις. Έχω την άποψή μου για τις μηχανές. Νομίζω ότι το έχετε πει ότι δεν γίνεται καταδίωξη με μηχανή. Ότι πρέπει να προσέχουμε τις καταδιώξεις με τις μηχανές. Αυτό εννοώ αμφιλεγόμενο. Αν ο αστυνομικός λοιπόν σκοτώσει κάποιον, δυστυχώς ή ευτυχώς, αν βληθεί ο ίδιος, πρέπει να το κάνει και αυτό. Λοιπόν, στην αν βληθεί ο ίδιος. Δεν συζητάω αυτή την περίπτωση. Πριν από ένα χρόνο λοιπόν, δεκάδες σφαίρες εναντίον ενός άοπλου. Εκεί ήταν η χρυσή ευκαιρία να αλλάξουν πράγματα. Ήταν ναι, χρυσή ευκαιρία. Αν θυμάμαι καλά, πάρα πολλές σφαίρες, 36 σφαίρες, κατά ενός αυτοκινήτου που επέβαιναν δύο νεαροί συμπολίτες μας, οι οποίοι τελικά δεν προφορούσαν, δεν έκαναν τίποτα. Πριν από λίγες εβδομάδες. Πριν από λίγες ημέρες, με συγχωρείτε, πριν 8 ημέρες, δύο σφαίρες που βρίσκουν στο κεφάλι η μία εκ των δύο, ένα 16χρονο παιδί. Θεωρείτε ότι κάποιος μπορεί απλά να ήταν κακιά στιγμή. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι υπάρχει ένα μοτίβο στο οποίο οι αστυνομικοί βγάζουν τα όπλα και υπερβολούν. Αυτό που βλέπω είναι δύο περιπτώσεις. Πόσα περιστατικά βλέπω λοιπόν δύο περιπτώσεις. Ένα λεπτό. Βλέπω λοιπόν δύο περιπτώσεις όπου έχουμε. Βλέπουμε δύο περιπτώσεις κατά μιας συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού μας, νεαρών παιδιών, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στο περιθώριο, μπορεί να είναι κοντά στο περιθώριο. Οτιδήποτε, να το συζητήσουμε. Οι οποίοι όμως είναι νεκροί. Είναι σκοτωμένοι. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα παιδί 16 χρονών και ένα παιδί 19 χρονών που είναι νεκροί. Δεν υπάρχει αμφιλεγόμενο σε αυτό. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιλεγόμενο γεγονός. Όταν Αν μπορώ να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κίνητρο. Εδώ υπάρχει μία προσπάθεια πολιτικοποίησης, την οποία δεν νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι οι Ρωμά τη θέλουν. Εγώ μιλούσα πριν με την κυρία Χαλιλοπούλου απ' έξω και ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις. Δεν μπορεί ορισμένοι από εμάς να χαρακτηρίζουμε όλους τους Ρωμά παραβατικούς. Είναι Έλληνες πολίτες. Πρέπει η πολιτεία να κάνει κάτι για την παραβατικότητα που υπάρχει. Ναι. Και να μην τους θυμάται μόνο όταν θέλει ψυχαλάκια. Να προσπαθούν να αγκαιτοποιούν και να περιθωριοποιούν ομάδες. Κάποιοι συντηρούν ομάδες. Αυτή την παραβατικότητα, οι οποίοι συμφωνούμε. Δεν είναι μέσα από την κοινότητα. Συμφωνούμε. Είναι πολύ πιο πάνω. Σας έλεγα πριν, τώρα συγγνώμη θα το πω δημοσίως, θα το πω εγώ, ότι έχει σπαταλήσει το κράτος ένα πακτολό χρημάτων και αντί να τα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί, τα παίρνουν κάποιοι άλλοι, ναι ή όχι. Δεν είναι να τα πάρουν δεν άνθρωποι. Δεν αποδώσανε. Όχι, ζητούσαμε ένα ερωτηματικό κάνω. Όχι, και κάποιοι άνθρωποι τους επιβουλεύονται και τους εκμεταλλεύονται. Όπως υπάρχει μια πολιτική εκμετάλλευση αυτή τη στιγμή στην πλάτη όλων. Οι Ρωμά δηλαδή έχουν τηρήσει τάση που τηρούνε και περιμένουν τη δικαιοσύνη. Γιατί σου λέει είμαστε Έλληνες πολίτες, περιμένουμε τη δικαιοσύνη και μπράβο τους μετά το γεγονό των προηγούμενων ημερών. Και εδώ μιλάμε για ρατσιστικό κίνητρο. Αυτά τώρα δεν μπορούν να λέγονται. Κύριε Πάκου, όταν υπάρχουν τόσα περιστατικά. Βρεθήκατε στο νοσοκομείο όταν οι συνάδελφοί σας δολοφόνησαν και κατηγορούνται πλέον, έτσι. Δολοφόνησαν τον Σαμπάνη το 19χρονο πριν από ένα χρόνο. Βρεθήκατε. Ναι, γιατί πήγανε πάρα πολλοί συνδικαλιστές συνάδελφοί σας και χειροκροτούσαν. Στο δικαστήριο θέλετε να πείτε. Εγώ συγκεκριμένα δεν βρέθηκα, αλλά θα μπορούσα να είχα βρεθεί. Συμφωνείτε δηλαδή. Έπρεπε δηλαδή να συμπαρασταθείτε στους αστυνομικούς. Όπως. Με τον τρόπο που το θέτετε, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, θα πούμε ότι δεν έπρεπε να πάνε απ' έξω από το δικαστήριο κάποιοι αστυνομικοί, όπως δεν πρέπει να πηγαίνουν έξω από το δικαστήριο κάποιοι αντιεξουσιαστές και να εκβιάζουν τη δικαιοσύνη. Τι σε κάθε δίκη. Τι εκβιάζουν ακριβώς. Οπότε οι αστυνομικοί που πάνε σε κάποιον συνάδελφό του σε ένα περιστατικό. Δολοφόνησε κάποιος απέναντι σε έναν δολοφόνο. Ήσασταν μπροστά εσείς. Πού να είμαι μπροστά. Ήσασταν μπροστά σε κάποιο περιστατικό. Κατηγορούνται οι άνθρωποι. Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές οι οποίοι εκ μέρους των Ρωμά και είναι πόλεις και πάνε τα δικαστήρια. Κατηγορούνται αστυνομικοί για δολοφονία και πήγαινε. Κατηγορούμενοι είναι. Τους δικάσατε. Σε
δικάσατε. Χειροκροτούσαν. Κοιτάξτε, ο ρατσισμός υπίστανται οι Ρωμά. Χειροκροτούσαν σε αποφυλάκηση σε άδεια. Ξαναλέμε. Είναι το ίδιο. Ο ρατσισμός που υπίστανται οι Ρωμά από κάποιους είναι ειλικρινά τεράστιο. Δεν είναι το ίδιο καθόλου το ίδιο. Όταν τελειώσει η κυβερνοκρατία. Να κυκλοφορεί και να πυροβολεί στον κόσμο. Ο ρατσισμός που υφίστανται οι Ρωμά. Σε όλα τα επαγγέλματα. Ο ρατσισμός που υφίστανται οι Ρωμά είναι πραγματικά τεράστιο από κάποιους. Όποιο είναι τσιγκάνο κάνει έγκλημα. Μα δεν είναι εδώ λοιπόν δεν υπάρχει επάγγελμα. Δεν υπάρχει επάγγελμα το οποίο να έχει υποστεί τέτοιο ρατσισμό στους αστυνομικούς. Για μισό λεπτό, ρε παιδιά. Για μισό λεπτό, Δεν είναι όταν, μόνο ο αστυνομικός ρατσισμός. Ότι ο ρατσισμός που υφίστανται οι αστυνομικοί ως επάγγελμα, ότι η γενίκευση που είναι αρχή φασισμού, ό,τι έκαναν οι αστυνομικοί είναι κατηγορούμενοι αστυνομικοί. Του έχουμε δικάσει. Από μερίδα. Εδώ μπορεί ο χούλιγκαν, ο οποίο καίει τη πόλη, να πάει από τα δικαστήρια, ο αστυνομικό. Σωστά λάθος. Εγώ θα πω λάθος. Είναι ευρύτερο κοινό. Δεν μπορεί να πάει έξω από το δικαστήριο να περιμένει τον συνάδελφό του. Να ρωτήσω κάτι εγώ, μισό λεπτό. Παιδιά, εάν ο Κώστας ο Βραγκούλης, αυτό ο άτυχο, ο δολοφονημένο, ο νεκρό, όταν πήγε τη γυναίκα του 16 χρονών, 14 και μισό ήταν, στο Έλενα να γεννήσει και ήταν η γυναίκα του 12. Εάν τους πιάνε και λέει, έλα εδώ παιδιά, είστε ανήλικοι. Πού είναι η εποπτεία σας, με ποιο αυτό, φέρτε ένα κοινωνικό λειτουργό. Καταργήθηκαν. Τι θα γινότανε. Συμφωνώ. Θα λέγανε ότι είναι ρατσισμός και ότι είναι αυτό και είναι καταστολή κτλ. Οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται. Μα είδες λοιπόν. Και είναι για όλους. Κυρία Χαλιλοπούλου, η ειδική γραμματεία Ρωμά το 2019 γιατί καταργήθηκε. Γιατί καταργήθηκε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Γιατί καταργήθηκε. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που είχε φτιάξει η πολιτεία το 2018 για, για τους Ρωμά και για την ένταξη των παιδιών στο σχολείο καταργήθηκε. Αντικαταστάθηκε από κάτι άλλο. Δεν λειτουργήσε όμως. Είχε αποδώσει. Μα μέσα σε ένα χρόνο γίνεται να λειτουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είχε αποδώσει. Όχι, δεν είχε αποδώσει, διότι ο σχεδιασμός ήταν για μετεγκαταστάσεις τις οποίες εμείς προσωπικά δεν είμαστε υπέρ. Εμείς θέλουμε να ενταχθούμε στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό και όχι απλά να μεταφέρουμε τις γετοποιημένες κοινότητες από το ένα σημείο στο άλλο. Δεν υπάρχει πάντως αυτή τη στιγμή ειδική γραμματεία, έτσι. Η γραμματεία καταπολέμησης της φτώχειας και αυτή τη στιγμή υπεύθυνος αρμόδιος είναι ο κύριος Σταμάτης. Αν μου πείτε τώρα αν έχουν γίνει έργα. Πρόοδο, θα σας πω και εκεί όχι. Μάλιστα. Δεν έχουμε καταπολεμήσει τη σχολική διαρροή που θα έπρεπε να την έχουμε καταπολεμήσει. Όπως λέμε τα συμμαχητήριά μας για το 16χρονο παιδί αυτό τώρα, το 2017 είναι μια χρυσή ευκαιρία εδώ στην Αθήνα που ζω εγώ. Όταν από πυροβολισμού σκοτώθηκε ένα παιδί άλλο στην αυλή ενός σχολείου, να δούμε τι έχει γίνει. Αλλά κάθε φορά να τους δίνουν τα φώτα, ξεχνάμε. Το πάμε στο πολιτικό. Γι' αυτό η κυρία Χαλιλοπούλου πολύ καλά λέει για το σχολείο. Το πάμε στο πολιτικό. Το πάμε στο πολιτικό. Τι ομάδα είμαστε, τι κόμμα είμαστε. Αν οι Ρωμά είναι όλοι κακοποιοί, αν οι αστυνομικοί είναι όλοι κακοποιοί. Εγώ θα σας πω ότι τα προβλήματα της δικής μου της κοινότητας δεν μπορούν να καλυφθούν από κανένα κόμμα, καμία πολιτική παράταξη. Είναι κοινωνικά, μας αφορούν όλους και καλό θα ήταν να πραγματικά να μην στρίψουμε το βλέμμα λοιπόν, μας αυτού. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε. Καλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Δεν ξέρω, αν δεν σας καλέσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και αν σας καλέσουμε έρθετε. Θα τους καλέσουμε. Καλά Χριστούγεννα. Αλλιώς θα τα ξαναδούμε. Θα τους καλέσουμε, αλλά δεν πάνε χαμένα τα καλά. Ευχόμαστε να μας καλέσετε για κακό λόγο. Δεν θέλετε. Για γιορτές. Αν έχει επεισόδια, για γιορτές. Για κουραμπιέδες και τέτοια να σας καλέσουμε. Αυτό ευχαριστούμε. Αυτό ευχαριστούμε. Δεν τρώω γλυκά. Για συζητήσεις ουσίας να μας καλείτε. Σωστά. Αυτές ουσίας ήταν. Μη μαμούν τα λέτε αυτά, κυρία Χαλιλοπούλου. Λοιπόν, το Ιώτα Γιάννης δίνουμε active 1000 κυβικά, 16.000 η αξία του. Βραβευμένο αυτοκίνητο του 21 στο 14999 για το διεκδικήστε. Διεκδικήστε επίσης μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα, την AlphaGood. AlphaGood.gr 801-772-73 για να δείτε όλα τα οικολογικά και πιστοποιημένα προϊόντα, ακόμα και για το εξοικονομώ. Ανακαινίζω 14999 για να διεκδικήσετε δωρεπιταγή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε λίγο τα εθνικά μας θέματα. Στρατηγία, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Στάθη. Καλημέρα. Πάμε να δούμε τη Μαρία Ζαχαράκη, να την καλημερίσουμε και τον κύριο Σταθακόπουλο. Καλημέρα σε όλους, γιατί έχουμε εξέλιξη από την πλευρά της Αιγύπτου. Σημαντική εξέλιξη, όπως φαίνεται, Μαρία μου.
Καλημέρα. Έτσι φαίνεται. Ακόμη δεν έχουμε τους χάρτες να δούμε, αλλά φαίνεται ότι σαν να τρυπάει, θα το λέγαμε έτσι, η ανακήρυξη ΑΟΣ που έκανε με προεδρικό διάταγμα ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Σίση, ίσως να τρυπάει το τουρκολιβικό μνημόνιο, που σημαίνει ότι δεν το υπολογίζει και ότι έχει κάνει κίνηση που σίγουρα δεν θα αρέσει στην Τουρκία, την ώρα που η Τουρκία πανηγυρίζει και το λέει και το ξαναλέει ότι είμαι σε φάση εξομάλυνσης με το Κάιρο. Το προεδρικό διάταγμα λοιπόν αυτό βγήκε χθες το βράδυ από τον Σίση, από την Αίγυπτο. Φαίνεται ότι καθορίζει την ΑΟΣ με τη Λιβύη μόνο μερός ή με κάποια συνεργασία με τον Χαφτάρ ή με την ανατολική κυβέρνηση της Λιβύης, γιατί όπως γνωρίζουμε η Λιβύη είναι χωρισμένη στα δύο όσον αφορά την κυβέρνηση και διοικητικά. Υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες ότι μπορεί να έρθει σε συνεργασία με το Χαφτάρ και με το Χαφτάρ να υπέγραψε. Να ήρθε σε κάποια συμφωνία. Δεν υπάρχει υπογραφή. Όχι να υπέγραψε με τον Χαφτάρ, να υπάρχει κάποια συνεργασία ή κάποια συνεννόηση ακριβώς με την Ανατολική Κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει σε αυτήν την ανακήρυξη ΑΟΣ. Έτσι λοιπόν τουλάχιστον εδώ έχουμε και το προεδρικό διάταγμα του ΣΥΣΥ που λέει ότι υπάρχει ανακήρυξη ΑΟΣ στα δυτικά σύνορα της Αιγύπτου, που δυτικά συνορεύει με τη Λιβύη, να πούμε, και υπάρχει και από το πρακτορείο ειδήσεων της Αιγύπτου που αναφέρει κάποιες συντεταγμένες και λέει ότι βρίσκεται μάλλον στα σύνορα εκεί που είναι και το τουρκολιβικό μνημόνιο, που πιθανότατα να το τρυπάει. Κύριε Σταθακόπουλε, είναι σημαντική η εξέλιξη αυτή, όπως καταλαβαίνουμε? Άκουσα με μεγάλη προσοχή το ρεπορτάζ της κυρίας Ζαχαράκη, η οποία είναι πάντοτε πολύ σοβαρή και πολύ μετρημένη, λέξη-λέξη σε ό,τι λέει. Και ως νομικός, για να το αξιολογήσω, να εξηγήσουμε τα εξής. Όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, 5 Λίβιοι δικηγόροι, οι οποίοι έχουν ένομο συμφέρον ως πολίτες της Λιβύης, κατέθεσαν αρμοδίως στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο της Τρίπολης έτσι ακύρωσης του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτή είναι μια νομική πράξη, σοβαρή, θα δούμε, έχει μέλλον, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το ότι μονομερώς η Αίγυπτος έκανε την πράξη την οποία έκανε, δεν σημαίνει από μόνη της αφέαυτου, σαφώς είναι μια θετική πράξη, αλλά από μόνη της, νομικά μιλώντας, χωρίς θυμικό, χωρίς συνέστημα, από μόνη της δεν σημαίνει κάτι το ότι πρέπει υποχρεωτικά να το αποδεχτεί η Λιβύη ως έχει ή ότι αυτό επικαλύπτει και υπερισχύει του τουρκολιβικού μνημονίου, που όπως έχω εξηγήσει είναι ακυρώσιμο και όχι άκυρο, διότι ακόμα δεν το έχει κηρύξει κάποιο δικαστήριο ή κάποιο διεθνές αρμόδιο όργανο ως τέτοιο, ως άκυρο. Άρα λοιπόν έστω και de facto παράγει κάποια αποτελέσματα. Η αλληλοκάλυψη της μονομερούς δήλωσης της Αιγύπτου και της διμερούς μεταξύ Τουρκίας Λιβύης δεν σημαίνει κάτι, επιλύεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με κανονιοφόρους και ο άλλος τρόπος είναι ο νομικός. Μια νομική επίλυση τέτοιου είδους διαφοράς πρέπει να πάει σε αρμόδια δικαστήρια και να υπάρχει και ένα μίνιμουμ μιας συμφωνίας, οδηγός δηλαδή, τι ζητάνε από το δικαστήριο. Άρα λοιπόν μπροστά μας έχουμε μέλλον για όλο αυτό το θέμα. Σαφώς όλες αυτές οι διαδικασίες επαληθεύουν επί 3 χρόνια, αυτό που λέω εγώ και άλλοι, ότι άλλο ακυρώσιμο και άλλο άκυρο. Έχουν λοιπόν διαδικασίες ακυρωσιμότητας. Πάντως για να το πούμε λίγο πράγματα άκυρα σε βάθος χρόνου. Πιο πολιτικά, στρατηγέ, αυτό σημαίνει ότι επειδή βλέπαμε, μας μεταδίδει κάθε μέρα η Μαρία Ζαχαράκη τις προσπάθειες και τους πανηγυρισμούς της Τουρκίας για προσέγγιση με την Αίγυπτο, ενδεχομένως σημαίνει ότι αυτή η προσέγγιση δεν είναι τόσο εύκολη. Όπως καταλαβαίνουμε, στο τέλος ο καθένας ζητά τα συμφέροντά του. Αυτό που είπατε εσείς, ότι καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του, αυτά που είπε η κυρία Ζαχαράκη, ότι πρέπει να δούμε και τους χάρτες. Γιατί η οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, μεταξύ 26ου και 28ου μεσημβρινού, δηλαδή λίγο ανατολικά της Κρήτης και δυτικά της Ρόδου, αναγνωρίζει η Αίγυπτος από εμάς την ΑΟΣ, την εγγύμενη βορείωση τη δική της, η οποία ακριβώς εκείνη έρχεται και επικαλύπτει την ΑΟΣ, την οποία επικαλείται ως δική της η Τουρκία. Αλλά θα πρέπει να δούμε τους χάρτες και όπως είπε και ο κ. Σταθακόπουλος,
Όλα αυτά είναι και νομικά θέματα τα οποία μονομερείς ενέργειες, ειδικά βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν σημαίνει ότι υποχρεώνει τον άλλο να την ακολουθήσει. Γιατί λέει το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει κατόπιν συμφωνίας των ομόρων κρατών και αν δεν συμφωνήσουν να πάνε σε διεθνές διαιτητικό όργανο. Γι' αυτό και εμείς με την Αλβανία σχετικά με την οριοθέτηση προσπαθούμε να πάμε σε... να παραπέμψουμε το θέμα στη Χάγη. Μαρία, πάντως πολιτικό. Ακριβώς, έτσι ακριβώς στρατηγική. Πάντως, Μαρία, από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτό έρχεται ουσιαστικά ταυτόχρονα με την κοινή δήλωση που έστειλαν Λιβύη και Τουρκία στον ΟΗΕ σχετικά σε απάντηση των δικών μας θέσεων για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν άλλη μία σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την περιοχή. Το είχε προαναγγείλει τη Δευτέρα το βράδυ ο Τσαβούσογλου ότι έχουμε στείλει μία κοινή επιστολή στον ΟΗΕ μαζί με τη Λιβύη. Είχε προαναγγείλει, το είχε πει, προκειμένου να απαντήσουμε στις παράνομες, όπως τις ονομάζει, αιτιάσεις της Ελλάδας ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο. Χθες λοιπόν το πρακτορείο Ανατολού έφτασε στα χέρια του, διέρευσε αυτή η επιστολή. Την οποία παρέδωσε στον ΟΗΕ ο Φεριντούν Σινιρλίογλου, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, ο γνωστός αυτός διπλωμάτης, ο οποίος έχει παραδώσει πλήστες επιστολές κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ και επίσης ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Λιβύης στον ΟΗΕ, ο Ταχέρ Ελσόνι. Και απαντούν λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλούν την Ελλάδα, η οποία είχε προηγουμένως, λένε, εκφράσει τη δυσαρεσκιά της για τα τουρκολιβικά μνημόνια του 2019 και 2022, καλούν την Ελλάδα να σεβαστεί τις κυρίαρχες αποφάσεις δύο γειτονικών χωρών και να τερματίσει, να σταματήσει τις αβάσιμες κατηγορίες, την εχθρική ρητορική, όπως αναφέρει η επιστολή, και τις ενέργειες που αυξάνουν την ένταση. Γίνεται λοιπόν μέσα σε αυτή την επιστολή λόγος για αβάσιμους ισχυρισμούς, για αβάσιμα επιχειρήματα της Ελλάδας, η οποία, λέει, προσπαθεί να υπονομεύσει την νομιμότητα της λιβυκής κυβέρνησης. Δεν έχουν καμία νομική βάση, λέει, ναι, η επιστολή, όλα αυτά που λένε η Ελλάδα. Δεν παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αυτά τα μνημόνια δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή της Ελλάδας. Και παρόμοια συμφωνία, αναφέρεται λοιπόν και σε συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, παρόμοια συμφωνία, λέει, που συνήψαν οι δύο αυτές χώρες μετά το μνημόνιο το τουρκολιβικό στην εν λόγω περιοχή, αυτή η συμφωνία είναι άκυρη για την Τουρκία, αλλά όχι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εν ολίγης είναι αναμενόμενο, ήταν αναμενόμενο, όπως καταλαβαίνουμε, η αντίδραση, η νομική απάντηση από αυτού. Αλλά έχουμε την τιμητική μας και σε πρωτοσέλιδο της Μιλιέτ, όπως με ενημερώνεις, Μαρία μου. Δηλαδή, υπάρχει ένα δημοσίευμα, εκπληκτικό δημοσίευμα. Μη φοβάστε, λέει, τον Ταϊφούν, θα χτυπήσω μόνο στρατιωτικούς στόχους. Μη φοβάστε, λέει, οι Έλληνες. Ναι, οι Έλληνες δεν χρειάζεται, λέει, να φοβούνται τον σπυράβλος τυφώνα, γιατί ποτέ η Τουρκία δεν έχει χτυπήσει πολιτικούς στόχους και αμάχους. Η Τουρκία, λέει, αν χρησιμοποιήσει τον τυφώνα, έτσι λέει η Μιλιέτ σήμερα, θα είναι μόνο κατά αεροδρομίων, κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων και αυτοί που πρέπει να φοβούνται στην πραγματικότητα είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας. Αυτοί, λέει, θα βαράσουν το Μαξίμου και το ΕΠΕΞ. Εκεί το Σύνταγμα να το προσέξουμε. Μπορεί να είναι στρατιωτική στόχη. Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λέει ο στρατηγός εδώ. Να προσέχουμε. Μαζί με το Μαξίμου, ναι. Και επίσης βάλουν και κάτω του Ναυάρχου του κ. Κολφόπουλου. Του Γιάννη Γκολφόπουλου, ναι, ακριβώς επειδή έχει πει. Για τον κύριο Κρασά δεν γράψαν κάτι για τον κύριο Κρασά. Όχι. Ακόμα. Ευτυχώς όχι. Όχι, ευτυχώς ακόμα, όχι. Όχι. Ναι. Λέει, ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός, λέει, αν ο Έλληνας αντινάβαρχος, ο Γιάννης Γκολφόπουλος, που δεν μπορεί, λέει, να ξεχάσει την καταστροφή των ημείων, αν θα πυροβολήσει, και που λέει ότι θα πυροβολήσει γέφυρες στην Κωνσταντινούπολη, αν είναι θεμητό να πυροβολήσει η Ελλάδα έναν πολιτικό στόχο και αν είναι συμβατή με τον νόμο του πολέμου μια τέτοια ενέργεια. Παίζουμε τις κουμπάρες τώρα, έτσι, Μαναγία. Παίζουμε τις κουμπάρες τώρα, κανονικά παίζουμε. Η απειλή του Ερντογκάν ότι θα χτυπήσει την Αθήνα συνιστά απειλή κηρύξεως πολέμου. Ασφαλώς. Το 1941, όταν οι Ιαπωνέζοι βομβάρδισαν το Pearl Harbor, μετά η Αμερική κήρυξε τον πόλεμο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το τουρκικό ναυτικό χτύπησε το λιμάνι της Σεβαστοπόλεως
η Ρωσία τότε κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό συνιστά κήρυξη πολέμου. Και αυτό που είπε ο Ερντογκάν έχει πάρα πολλούς αποδέκτες. Πρώτα απ' όλα την ίδια η ελληνική κυβέρνηση. Ότι εμείς θέλουμε, αυσφιχτιούμε στα όρια τα οποία ελέγχουμε στο Αιγαίο και θέλουμε περισσότερο χώρο. Μας παραπέμπει κάπου στις διεκδικήσεις της Γερμανίας πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι θέλουν περισσότερο χώρο, αυτό περί... του... Να αναπνεύσουμε. Ναι, είναι να. Το... Ο ζωτικός χώρος. Ο ζωτικός χώρος, ναι, ναι, ναι. Το οποίο επικαλούνται ότι ήθελαν περισσότερο χώρο. Έχει αποδέκτες επίσης και τον ελληνικό λαό, τον οποίον θέλει να του εμπνεύσει το φόβο, ώστε, ξέρετε, θα χρησιμοποιήσω και εγώ πυράβλους. Έχουμε το παράδειγμα της Ουκρανίας, στους 16.000 βέβαια, πυράβλους. Βέβαια, τους απάντησε ο Φλόρος, ο στρατηγός Φλόρος εχθές. Ο οποίος είπε ότι μη χρειαστεί να δείξουμε την ισχύ μας, θα είμαστε αδυσόπιτοι. Εφόσον δείχνουμε... Ναι, αδυσόπιτοι. Ναι. Συμφωνώ. Εφόσον... Ένστολος ο Φλόρος τα είπε αυτά. Όχι, ένστολος είναι στρατηγός. Ναι, εννοώ με τη στολή, φοράζει στολή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φλόρος. Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Φλόρο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι δύσκολος αντίπαλος. Ισχυρός και αν χρειαστεί θα γίνει αδυσόπιτος. Αυτό το ξέρουν όλοι. Και οι φίλοι και οι εταίροι και οι σύμμαχοι, αλλά και όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως αντίπαλοι και εχθροί. Σεβόμαστε τους πάντες, δεν φοβόμαστε κανέναν και απαιτούμε σεβασμό από όλους. Εφόσον δείχνουμε αποφασισμένοι, πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι. Και σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, θα πρέπει να ξέρουμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα, εάν πέσει κάποιο πύραυλο, τι θα πρέπει να κάνουμε. Πάντως, κύριε Σταθακόπουλε, ο κύριος Δένδιας μιλάει για τη χειρότερη κρίση. Ακόμα λέει και, και μετά το 1974, ο Καραμαλής μιλούσε με τους Τούρκους. Και μετά τα ίμια, ένα μήνα μετά, μιλούσε. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχουν διάβλοι και υπάρχει μία κλιμάκωση 3,5 χρόνια, η οποία δεν πέφτει η ρητορική των Τούρκων από την άλλη πλευρά. Ισχύει αυτό και έρχεται πάλι σε επίρρωση των όσων λέω και υποστηρίζω όλα αυτά τα χρόνια, ναι, ότι η Τουρκία του Πρόεδρου Ερντογάν αρέσκεται στο να πολιορκεί την Ελλάδα ψυχολογικά, το είπε ο στρατηγός προηγουμένως, να μην κάνει άμεσο αστραπιαίο ένοπλο πόλεμο. Αντιθέτως, θεωρεί ότι με την πολιορκία, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, μπορεί σε βάθος χρόνου να κερδίσει αυτό που θέλει. Και επειδή αρέσουν στον κύριο Ερντογάν έτσι γενικώς, yeah, να λέει κάποια πράγματα που τα καταλαβαίνει ο απλός λαός και στην Τουρκία και σε εμάς, είναι εκείνο που λέγανε οι παππούδες μας, κύριε Καμπουράκη, σε εσάς που σας αρέσουν, yeah, και κάτι τέτοια. Βρέσει το φόβο μου να έχεις, το φόβο μου λοιπόν, θέλει να μας περάσει αυτό και καλά να φοβόμαστε με τα λόγια και μόνο, αλλά να του θυμίσουμε ότι πρώτον, αν υπάρχει και έχει τέτοιο βεληνικές ο πύραυλος, η Αθήνα ήδη πάντοτε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ανοχήρωτη πόλη και θα ήταν έγκλημα πολέμου οποιοδήποτε χτύπημα εντός της Αθήνας, έστω και αν υπάρχει, ξέρω εγώ, το Πεντάγωνο εδώ ή οτιδήποτε. Πέραν τούτου, έχει χάσει, ο στρατηγός θα γνωρίζει άριστα αυτά, έχει χάσει το πλεονέκτημα, αν θέλετε, ή το στοιχείο του εθνιδιασμού. Τον περιμένουμε ανά πάσα στιγμή να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί. Και είχα την τιμή, όταν υπηρέτησα εθελοντικά στις ειδικές δυνάμεις 1987-1989, να έχω ανθιπολοχαγό τότε το Φλόρο, και από ανθιπολοχαγός ακόμα ήξερε τι λέει και τον σεβόμασταν. Πάντως η Μιλιέτ λέει εδώ, ναι, να ξέρεις, μας αυτό στο ενημερωτικό μας έχει στείλει η Μαρία, ότι ο Δένδιας είναι ο άνθρωπος που έφερε τη σχέση των δύο χωρών σε αυτό το σημείο για να γίνει πρωθυπουργός. Εντάξει, επεμβαίνω στο στερικά της Νέας Δημοκρατίας. Και της Δημοκρατίας. Είναι με τους κεντρώους και όχι με τη λαϊκή δεξιά. Δεν είναι με τη λαϊκή δεξιά. Είναι εκεί, μπερδεύεται στα ισοκομματικά τους εκεί, κατάλαβες. Θα μας τρελάνε. Επίσης, η κίνηση του Ερντογκάν μπορεί να έχει και αποδέκτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι έρχεται και λέει ότι επειδή θα μεταβληθεί το ισοζύγιο ισχύως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας λόγω των εξοπλισμών, yeah, τους οποίους έχουμε παραγγείλει, εγώ θέλω να είμαι λίγο να ενεργήσω έγκαιρα προκειμένου να μην φτάσω σε ένα σημείο να απειλούμε από την Τουρκία. Μα και τώρα μισό λεπτό να καταλάβω κάτι στα δικαιώματα. Οπότε του λέει ότι αυτό που θέλεις να αποφύγεις με το να μην μου δίνεις τα F-16, δώσε μου τα F-16 για να μην, γίνω και, να μην οδηγηθούμε κάπου που θέλεις εσύ να αποφύγεις. Αυτή η μυθολογία του πυράβλου πάντως εμένα με ενοχλεί δηλαδή. Στην Ουκρανία πόσοι πυράβλοι έχουν πέσει? Είπαμε, έχουν πέσει 16.000 πυράβλοι, εκ των οποίων μόνο το. Οι 500 είναι σε στρατιωτικούς στόχους. Και έχουν όμως, πήγανε σε πολιτικούς στόχους. Ναι. Και επίσης έχουν αναχαιτιστεί
το 60 με 70%. Δηλαδή, 5.000 πυραυλοί κατέληξαν. Δεν μπορείς να αποκρούσεις όλους τους πυράβλους εδώ. Οι Ουκρανοί στείλαν αυτούς τους πυράβλους, τους οποίους τους κάνανε κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα δεν μπορεί να πεις ότι έχω και 10 πυράβλους και κάτι τι έγινε τώρα. Δεν μπορεί, τους έχει και. Έχουμε κι εμείς. Δεν είναι 10 πυραυλοί. Αυτή τα στοιχεία είναι εκατοντάδες. Το θέμα είναι ότι είναι και πολύ ενοχλητικό, έχει δίκιο ο Δημήτρης, όλη αυτή η διαδικασία. Και είναι και πολύ ενοχλητικό να σου γράφουν εφημερίδες, δημοσιογράφοι δηλαδή, ότι πρέπει να φοβάται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, γιατί αυτούς θα χτυπήσουμε. Δηλαδή, αυτά είναι και πράγματα. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, λέει επίσης η ναι. Παναγιώτη. Δηλαδή, μέσα στο ίδιο άρθρο. Στο ίδιο άρθρο, να τα γράφουν αυτά δημοσιογράφοι, να παπαγαλίζουν σε αυτό το επίπεδο, γιατί εγώ δεν λέω και εμείς λέμε πράγματα. Όλοι λένε πράγματα. Αυτό είναι κατώτερο επίπεδο. Ναι, ναι, αλλά δημιουργεί και μια αίσθηση ότι εντάξει, λένε, δεν θα κάνουν τίποτα. Ναι, ναι, ακριβώς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Οπότε θυμάστε τότε που έκανε για το χρέος, το δημόσιο χρέος. Είχαμε συνηθίσει πλέον να λέμε σιγά, δεν θα γίνει τίποτα με το δημόσιο χρέος. Και ήρθε η κρίση οικονομική και ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε τι είναι το δημόσιο χρέος. Εγώ θα υποστηρίξω αυτό που λέει ο κ. Σταθακόπουλος. Να είμαστε έτοιμοι. Εφόσον δηλώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να μην ευνηδιαστούμε. Έχουμε όμως αφήσει την πρωτοβουλία στους Τούρκους. Δηλαδή πρέπει να αποκρούσουμε εμείς τους Τούρκους. Δεν πάει να γίνει, να επιτεθούν πρώτοι. Δεν επιτεθούμε πρώτοι, απλώς μας θέτει. Να σας πω κάτι όμως. Αυτό είναι το δύσκολο. Όταν βγαίνει ο αρχηγός του επιτελείου και λέει θα είμαστε αδυσόπιτοι, τι άλλο να πει. Εμείς είμαστε και μια δυτική χώρα. Δεν μπορεί να τον απειλείς. Λέει θα είμαστε αδυσόπιτοι αν γίνει οτιδήποτε. Και σωστά το λέει. Και σε πολιτικό επίπεδο και σε. Σωστά το λέει. Και καλά το λέει. Προφανώς. Να δείξουμε αποφασισμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε αγαπημένη μου Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε. Κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστούμε. Βεβαίως, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Μαρία, θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο γιατί σου στέλνω κάτι εκεί στην πόλη και θέλω να επιληφθείς. Πολύτιμο κιόλας. Πολύτιμο κιόλας. Πώς. Πιο πολύτιμο δεν γίνεται. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Φάνη τον Καραβατζάκη. Έχουμε θέμα καιρό τώρα, Δημήτρη. Γίνεται χαμός με τα υποθηκοφυλάκια. Γιατί? Δηλαδή, θέλει ο κόσμος να εγγράψει. Έτσι, να πάει να κάνει μεταβιβάσεις κτλ. Δεν έχουν υπαλλήλους, ρε φίλε. Το ότι πάνε σε ουρές και περιμένουν από τις 5 το πρωί. Επειδή, όπως μου λες και έχω και πολλούς φίλους δικηγόρους, μου λένε ότι δεν τηρούνται οι σειρές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν, εκπροσωπούν φαντ και τέτοια και παίρνουν τις σειρές του κόσμου. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Κοίτα ουρά που γίνεται εδώ. Κοίτα ουρά. Πού είσαι, ρε Φάνη, ο Φάνης Καραμπατζάκης είναι μαζί μας. Λοιπόν, καλημέρα. Βρίσκομαι στο πυθικοφυλακείο της Αθηνών, στην οδό Αριστοτέλους. Εδώ άνοιξαν πριν από 20 λεπτά κοίτα. Πόρτες και ήδη η ουρά είναι πολλά μέτρα. Πρέπει να είναι πάνω από 100 άτομα αυτή τη στιγμή εδώ. Βρίσκομαι τον κύριο Γιώργο Διαμάντη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ο οποίος είναι στο υποθηκοφυλάκιο, είναι υπάλληλος, είναι εδώ η οργανική του θέση. Ο Βασίλης Βαφίτης προχωράει για να δείτε αυτό που σας είπα προηγουμένως, πόσο μεγάλη είναι η ουρά και διπλές και τριπλές σειρές. Πόσοι υπάλληλοι, ρε φίλε, πόσοι υπάλληλοι είναι μέσα, ρε Φάνη. Πόσοι υπάλληλοι. Είναι μόλις 40 από τους 150 που χρειάζεται. Θα μας τα πει και ο κύριος Διαμάντης σε λίγο, πιο συγκεκριμένα. Εγώ να σας πω ότι έρχεται ο κόσμος εδώ από τις 6 το πρωί και μάλιστα είχε έρθει ένας κύριος νωρίτερα, όπως γίνεται κάθε μέρα και όχι μόνο εδώ, και στο υποθηκοφυλάκιο, στο Ήλιον και στου Ζωγράφου και στην Καλυθέα και στη Θεσσαλονίκη και κρατάνε αυτοσχέδιες ουρές, κύριε Διαμάντη. Αυτοσχέδιες ουρές. Αυτοσχέδιο χαρτί. Αυτοοργανώνονται. Συγγνώμη, αυτοοργανώνονται οι πολίτες. Είναι το επιτελικό κράτος, είναι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες, είναι οι μεταρρυθμίσεις και οι πολίτες στηβάζονται σε ουρές και στα πεζοδρόμια. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία και διαρκώς θα εντείνεται. Η λύση, εδώ, πρόεδρε, ποια είναι? Μια πολύ... Η λύση αυτή τη στιγμή για το υποθηκοφυλακείο δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία. Από το 96-98 που τι θα κάνουμε, να το κλείσουμε? Η διαδικασία μετά από το... Όχι, δεν θα το κλείσουμε. Αλλά... Παλεύουμε όπως παλεύουμε και η φιλοτιμία των υπαλλήλων θα πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι υπηρεσίες. Θέλετε υπαλλήλους, τι θέλετε ακριβώς για να καταλάβουμε εμείς? Προφανώς θέλουν. Σε 120 οργανικές θέσεις λειτουργούν λιγότεροι από 40 υπάλληλοι σήμερα. Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή μέσα, έχετε μία ουρά 100 άτομα από τις 5 ξημερώματα. Αυτή τη στιγμή μέσα, πόσοι υπάλληλοι εξυπηρετούν?
Πόσοι υπάλληλοι εξυπηρετούν αυτοί μέσα? Λιγότεροι από 40. Λιγότεροι από 40 τώρα μέσα. Το πρόβλημα εδώ, αν έχω καταλάβει καλά, Παναγιώτη, yeah. είναι ότι στην υποδοχή βρίσκεται μόλις ένας υπάλληλος. Το δυναμικό αυτή τη στιγμή του υποδικοφυλακίου της Αθήνας, αυτό είναι, οι 40 υπάλληλοι που σας είπα. Και αν συνυπολογιστεί ότι εδώ είναι μια οργανωμένη δημόσια υπηρεσία, είμαστε δικαστικοί υπάλληλοι και υπάρχουν τμήματα και διάφορες διαδικασίες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξυπηρετεί. Πόσοι έπρεπε να είστε, ρε παιδιά? 98 που άρχισε η μετά. Είπαμε 120. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Έχετε έναν υπάλληλο εκεί έξω. Μισό λεπτό, κύριε Διαμάντη, για να καταλάβει και ο κόσμος. Έχετε έναν υπάλληλο στην υποδοχή. Παρακαλώ. Θα έπρεπε να είναι εκεί έξω στην υποδοχή περισσότεροι άνθρωποι να τους βάλουν σε μια σειρά, να τους ταξινομούν? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Όχι. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτό. Θα μπορούσε να υπάρχει και ένα σεκιουριτάς που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και να εξυπηρετείται ο κόσμος, να μπαίνει σε σειρά. Σας είπα, αυτοοργανώνεται. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Είναι, οι άνθρωποι πραγματικά κατανοούν την κατάσταση. Εδώ ένας κύριος μας κάνει νόημα, θέλει να μας μιλήσει. Να μας μιλήσει. Ο Βασίλης, καλημέρα σας. Είστε από τους τελευταίους στην ουρά? Ναι, είμαι από τους τελευταίους. Τι ώρα έχετε έρθει? Ήρθα μετά τις 8. Αλλά όπως βλέπετε, επικρατεί μια κατάσταση η οποία δεν συνάδει με τίποτα. Οι άνθρωποι, ό,τι και να κάνουν, είναι λίγοι, υπηρεσίες δεν έχουν περάσει σε άλλο στάδιο ενημέρωσης για να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Πόση ώρα περιμένει ο άνθρωπος? Αυτά είναι καθημερινά, είναι χρόνια τώρα και κανείς δεν το λαμβάνει υπόψη. Από τις 8 έχει έρθει, άλλοι έχουν έρθει και νωρίτερα. Άλλοι έχουν έρθει, έχουν κάνει με χαρτί που δεν είναι τι ώρα έρθει, μέχρι τι ώρα θα είναι εκεί και αν θα εξυπηρετηθεί. Μπαίνουμε στη σειρά. Τι είναι η πρώτη φορά που έρχεστε? Δεν είναι η πρώτη φορά, έχω έρθει και άλλες φορές, αλλά σήμερα είχα πολύ καιρό να έρθω και πραγματικά δηλαδή διαπιστώνω με τα λύπης μου ότι αυτό είναι απάνθρωπο. Βέβαια είναι απάνθρωπο. Λοιπόν, εντάξει, Φάνη. Έρχεται για να τελειώσει μια δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε, Φάνη. Τι είναι? Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Διαμάντη. Τα βλέπουν. Όχι, είναι ξεκάθαρη η εικόνα, ρε παιδί μου. Σου λέει ότι ο κόσμος, ευχαριστούμε τον Φάνη τον Καραμπατζάκη. Υπάρχει ταλαιπωρία, έτσι. Δεν είναι, οι άνθρωποι δεν πάνε για διασκέδαση εκεί. Να εξυπηρετηθούν πάνε. Όπως και να το κάνεις. Λοιπόν. Να δώσουμε ένα αυτοκίνητο και να πάμε για διάλειμμα. Διότι να πάμε για διάλειμμα. Έχουμε τον κύριο οικονόμου εδώ, ο οποίος θα ανακριθεί. Λοιπόν. Το έχουμε αποφασίσει. Γιώτα Γιάρης, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, αξία 16.000. Καταπληκτικός εξοπλισμός, μοντέρνα σχεδίαση, δυναμικές επιδόσεις, κορυφαία επίπεδα ασφάλειας. 14999, μήνυμα ή τηλεφώνημα. Και διεκδικήστε 1.500 ευρώ από τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα. Εσωτερικές πόρτες, δάπεδα, πέλετ, πάγκους και άλλα προϊόντα οικολογικά πιστοποιημένα και για το εξοικονομώ ανακαινίζω. alphagoo.gr 801-772-73 και 14999 για να διεκδικήσετε τη δωρεπιταγή. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Γεωργαντή. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Είμαστε καλά. Βλέπω τα μηνύματα του Παναγιώτη το βράδυ να χτυπάνε συνέχεια. Να μας αφήνει ησυχία. Κατάλαβες. Έχει ομαδική εκπομπή. Το ξέρει. Είναι μέσα. Ναι. Και ο Παναγιώτης του άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις. Τι να κάνω, ρε Μαριάννα. Ευτυχώς που εργάζεται κάποιος αυτή την εκπομπή. Να τα, ορίστε. Ευχαριστούμε. Ορίστε, προχώρα. Ευχαριστούμε που βοηθάς. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Νέα Ζηλανδία. Μάλιστα. Όπου πέρασε μέσα στο πακέτο των αντικαπνιστικών νόμων. Πέρασε λοιπόν ένας νόμος ο οποίος απαγορεύεται η πώληση καπνού, όχι ηλεκτρονικού τσιγάρου, καπνού σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009.
Το 2009. Όχι σε ανήλικου τέτοιου. Όποιο ζει από το 9 και μετά τέλο. Και μετά τέλο το τσιγάρο. Τέλο. Λέει να το κόψει. Γενιά στο 9. Δεν ξέρω. Γενιά αυτή δεν καπνίζει. Τέλο. Ναι, για να σώσει λοιπόν τη συγκεκριμένη γενιά, όπω είπε η Υφυπουργό Υγεία, τα σημεία πώληση είναι 6.000 τώρα που πουλάνε τσιγάρα. Μέχρι το 2023 θα φτάσουν στα 600. Αλλά και από την άλλη πλευρά. Τα περίπτερα δηλαδή. Τα σημεία πώληση. Ναι, 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 από 6.000 θα πάνε 600. Έτσι, αλλά και θα γλιτώσει λοιπόν και το κράτος τουλάχιστον 5 δις λόγω των προβλημάτων υγείας που προφανώς προκαλούνται από το τσιγάρο. Έτσι, άκου τώρα, μια γενιά σου λέει. Σου λέει εντάξει, από το 9 και μετά πόσο είναι δηλαδή. Από το 9, τώρα είναι 23. Από 23 χρόνια και πέρα, ποιος είναι. Όχι 23, τι λέω. Εγώ είμαι. Είναι 14. 14. Εντάξει, σου λέει αυτή η γενιά. Δεν καπνίζει ποτέ. Ναι, δεν καπνίζει. Από εδώ και πέρα δεν καπνίζει κανείς. Γιατί οι προηγούμενοι είναι θυσμένοι, σου λέει. Εντάξει, ναι. Βέβαια, αυτές οι απαγορεύσεις μαύρη αγορά φτιάχνουν, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Όταν αυτό το πάθος είναι πολύ δύσκολο να στο κόψει. Δεν είναι. Να σου πω, Μαριάννα μου, κάτι. Εμείς, η δική μας γενιά, είχαν περάσει 100 αντικαπνιστικοί νόμοι και λέγαμε άσε με τώρα, μπαίναμε, φουμάραμε τα τσιγάρα κτλ. Ο Μητσοτάκης τώρα ήρθε, είπε κομμένη, τέλος. Το τηρούμε κιόλας. Και έγινε. Το τηρούμε. Ναι. Θέλω να σου πω ότι... Δεν καπνί. Το αποδέχεσαι, δεν καπνίζει. Γίνεται. Αυτό το γνωρίζουν οι καπνιστές. Δεν είμαι για να μπορώ, αλλά είναι ένα πάθος. Γίνεται. Είναι δύσκολο, λοιπόν. Και πάμε σε μία γυναίκα που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, κυρία, είναι 90 ετών. Πριν 71 χρόνια μπήκε στο πανεπιστήμιο να κάνει και εκεί οικονομία. Παντρεύτηκε, είδε τι μα κάνετε. Ναι, άφησε το όνειρό τη. Έκανε δύο παιδιά. Πέθανε ο άντρας, ξαναπαντρεύτηκε. Πάλι το πτυχίο το είχε αφήσει εκεί, δεν είχε τελειώσει. Τίποτα. Και ο δεύτερο θέλει. Πέθανε και ο δεύτερο. Ο δεύτερος πέθανε. Έκαναν έξι παιδιά μαζί. Έτσι. Πέθανε μετά και ο δεύτερο. Ο δεύτερο ζει. Ζει, νομίζω. Γλίτωσε. Έτσι. Γλίτωσε με περιοριστικού όρου. Λοιπόν, ναι. Αφού λοιπόν είχε 8 παιδιά και 17 εγγόνια, τη λέει το ένα τη εγγόνη. Έχει αφήσει ένα πτυχίο, ρε γιαγιά. Ναι, γιαγιά, άντε. Μήπως να το τελειώσει. Πήγε, και γιαγιά. Πήγε και το τέλειωσε. Ενενήντα. Ζει ακόμα ο δεύτερος. Και μετά το πτυχίο. Μα αυτό. Μα μου λες ότι την άφησε, την έκοψε, να την άφησε να πάει στο πανεπιστήμιο, πέθανε ο άνθρωπος. Παραγράφηκε, δηλαδή τι να κάνει. Έτσι είναι η φοιτήτρια τώρα αυτή. Έτσι. Είναι μπράβο. Λοιπόν. Μπράβο της, με σύνθημα να μην παρατάμε τα όνειρά μας ποτέ, ανεξαρτήτου ηλικίας, γιατί βλέπουμε ότι τώρα ό,τι έχουμε επιθυμία μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ανεξαρτήτου του πόσο χρονών είμαστε και μπράβο στη σύνθημα. Τέλεια, μπράβο, μπράβο, γιαγιά. 84 ετών που πήρε πτυχίο νομικής. Μπράβο. Γνωστού Έλληνα δικηγόρου ο πατέρας. Μπράβο, όταν έχει πάρει για κάτι, βλέπει τι γίνεται. Έτσι και όρεξη και δουλειά. Λοιπόν, και πέραμε στην Τουρκία, στη δυτική Τουρκία συγκεκριμένα. Όπου σε ένα δημοτικό σχολείο οι 19 μόλις μαθητές δεν πολύ πηγαίνανε. Ναι. Γιατί? Δεν είναι, βαριώνουν. Δεν θέλανε. Δεν θέλανε. Okay. Δεν είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση. Πρέπει, λέει, να κάνω, κάτι να κάνω, λέει. Έτσι, ναι. Είχαν λοιπόν μια αποθήκη και μετέτρεψε στην αποθήκη σε σπιτάκι για 30 γάτες, για οποίον μέσα στην αίθουσα είναι 30 γάτες και 17 μαθητές. Έξυπνο, έτσι. Έξυπνο. Με αυτόν τον τρόπο έκανε τα παιδιά όχι μόνο να γυρίσουν στο σχολείο, αλλά και να έχουν πάθος να παρακολουθούν τα μπράβο, μαθήματα. Σωστό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν. 30 γατιά. Μια ρεξοτροφή που θέλει αυτή. Βάζω. Κυρία Γεωργάντη, εξαιρετικά. Λοιπόν, να κλείσουμε με το... Όλοι κάνουμε μια ανασκόπηση χρονιάς. Τώρα αυτό δεν αφορά εσάς καθόλου, γιατί είστε δεσμευμένοι. Ναι. Okay. Όσοι όμως δεν είναι, λοιπόν, ναι. Έτσι. Είναι η συγκεκριμένη TikToker. Δεν μπορώ να το βάλω αυτό, ναι. Το Δημήτρη, που κοιτάει έτσι, μπλοκάρω κατευθείαν. Ναι, για πες, περιμένω να δω, θα ακούσω. Έτσι λοιπόν, έκανε ένα dating rap, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Έτσι, σημαίνει. Μια ανασκόπηση χρονιάς στους έρωτές της. Σε πόσους είχε η άτιμη σε ένα χρόνο. Σε μια χρονιά, ρε φίλε, πόσους. Ας μην το πω έρωτας, λοιπόν, να το ελαφρύνω λίγο. Στους άντρες με τους οποίους συναναστράφηκε. Συναναστράφηκε. Για ερωτικό σκοπό. Για ερωτικό σκοπό. Όχι. Και τι έβγαλε. Έτσι, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, πόσες φορές έκλαψε. Θέλω να μου πεις τον αριθμό. Δύο φορές. Δεν είπε αριθμό, είναι ποσοστά. Είναι πόσο έκλαψε, έτσι. Πόσο. 368 δολάρια. Εξόδεψε για άντρες 368 δολάρια συνολικά. Σιγά τα λεφτά. Για πες. Ο πόνος όμως μπορεί να έχει περάσει μια γυναίκα. Δηλαδή, όχι, θέλω να κάτσουμε. Οι φίλες μου είναι δεσμευμένες όλες. Ρε παιδί μου, πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Αν είναι κάτω από 10. Δεν σου λέω να το κάνεις. Συγγνώμη, ρε παιδί μου. Σου λέω δηλαδή. Όμως ότι στη χρονιά ανασκόπησης που καθόμαστε, σήμερα δεν σκέφτεσαι εσύ 30. Πώς πήγε η χρονιά, πήγε χάλια. Όχι. Πήγε καλά. Και θα πάω το βράδυ, σκέφτομαι. Στις 30. Καλή μου. Οι ανασκοπήσεις αυτές δεν βγαίνουν σε καλό ποτέ. Ναι.
Είναι βαθιστόχαστρο όμως. Βαθιστόχαστρο, αλλά δεν βγαίνει σε καλό. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, να ξέρεις, έχει πολύ κόσμο κάτω από το ραντάρ. Έτσι, λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, στείλε μας αυτό το πρόγραμμα. Θα το κάνετε. Γιατί θα κάνετε. Είστε άμα το έχουμε εδώ. Θα κάνεις ανασκόπηση. Ανασκόπηση της χρονιάς. Ευχαριστούμε, κυρία Γεωργαντή, ευχαριστούμε. Ελλάδο, Ελλάδο, Ελλάδο. Πού πας? Α, συγγνώμη, Ονειρούπολη. Πάμε να πούμε γεια στην Ονειρούπολη, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε Χριστούγεννα, ρε παιδιά. Άρεση, μπράβο. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Τάσου, αντιδήμαρχο Δράμας, υπεύθυνο της Ονειρούπολης. Κάθε Χριστούγεννα σας σκεφτόμαστε, έτσι, πρέπει να σας πω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Το θέμα είναι να μας επισκέπτεστε κι όλοι, όχι μόνο να μας σκέφτεστε. Εμείς είμαστε εδώ να σας διαφημίζουμε. Για να έρχονται οι άλλοι. Να τρέχουμε, αφού δουλεύουμε. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, ήθελα. Πάσχα, 15 Αύγουστο, εμείς εδώ είμαστε. Αφήστε τα, κύριε Τάσο, αφήστε τα. Θα έρθουμε όμως, λοιπόν. Πώς είναι τα πράγματα? Ξεκινήσαμε στις 4 Δεκεμβρίου και φαίνονται ενθαρρυντικά μέχρι στιγμής. Έχουμε καλά μηνύματα, έχουμε αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που είναι και οι μέρες που δεν εργάζονται οι γονείς των παιδιών. Έχουμε αρκετή επισκεψιμότητα τόσο από γειτονικούς νομούς, όσο και από γειτονικές βαλκανικές χώρες, αλλά και από την Τουρκία. Αυτά είναι τα μηνύματα που έχουμε πάρει στην πρώτη φάση της εκδήλωσης. Και από την Τουρκία, ακούς. Όλα τα Βαλκάνια πάνε. Όλα τα Βαλκάνια, βέβαια. Καταπληκτικά. Είναι μια ώριτσα δρόμος είναι. Είναι υπέροχα. Πανέμορφα στολισμένα. Εκπληκτικό τοπίο. Μισό, άμα θέλει τώρα να κλείσει κάποιος να έρθει, θα βρει. Ή τζάμπα θα παλεύει. Έχουμε μηνύματα από την Ένωση των Ξενοδόχων ότι υπάρχει σε αρκετά μεγάλο ποσοστό η πληρότητα των κλινών, αλλά νομίζω ότι θα βρεθούν. Είναι και σε γειτονικό όμω η Καβάλα που είναι 20 λεπτά. Δεν είναι κάτι. Καλή θέληση αν υπάρχει. Και να ρωτήσω, και δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ τώρα αυτό, έτσι, η Ονειρούπολη? Δουλεύει από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε ότι η είσοδος τόσο στο πάρκο όσο και σε όλες τις δράσεις τις οποίες χρηματοδοτεί ο Δήμος, οι οποίες είναι 15 δωρεάν δράσεις, είναι εντελώς δωρεάν. Μπράβο. Ωραία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια υποβοήθηση της πόλης, τοπικής κοινωνικής κτλ. Μα είναι σύμβολο για τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά όλοι σκεφτόμαστε τον Ονειρούπολη. Όμορφο, είναι όμορφο. Λοιπόν, μπράβο. Αντιδήμαρχε, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε έτσι για μια υπενθύμηση τώρα. Θα τα ξαναπούμε κοντά στα Χριστούγεννα, θα ξανασυνδεθούμε. Για μεγάλη... Και θα μας κάνετε ξενάγηση. Ναι, μια ξενάγηση. Έτσι, να δούμε περισσότερα πράγματα. Κάμερα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ. Να τον ανακρίνει ο Παναγιώτης εδώ. Έχει προαναγγείλει ανάκριση. Ανάκριση. Το λέω. Ανάκριση. Άμα δεν απαντήσει ο εκπρόσωπος, ποιος θα απαντήσει? Ο εκπρόσωπος έχει γνώση όλων των πραγμάτων. Η δουλειά του να απαντάει. Η δουλειά του είναι. Καταραμένη δουλειά είναι αυτή. Αλλά αυτό είναι. Απλώς να μην μπερδεύουμε, μην θέλουν οι δημοσιογράφοι να φάνε τη δουλειά των ανακριτών, οι ανακριτές των δημοσιογράφων. Τηλεδίκες καταγγέλλεται, μου φαίνεται. Η πολιτική των celebrity και ούτω καθεξής. Αυτό να μην μπερδεύουμε τους ρόλους. Α, τους ρόλους. Ναι. Α, τους ρόλους. Τους ρόλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα της κυρίας Καϊλή, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο. Εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, νομίζω είναι στο ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες δηλώσεις του, λέει, η βελική δικαιοσύνη αποκαλύπτει, όχι σαν άλλους που συγκαλύπτουν. Προσυγκάλυψη για τις υποκλοπές, εγώ το άκουσα αυτό. Ναι, δεν ξέρω πώς ο κύριος Ανδρουλάκης γενικώς αντιμετωπίζει με μια, πώς να το πω, τρικυμιώδη προσέγγιση την υπόθεση της κυρίας Καϊλή σε όλα τα επίπεδα. Η ελληνική δικαιοσύνη ούτε συγκαλύπτει ούτε καλύπτει, με τρόπο με τον οποίο η ίδια κρίνει και αξιολογεί, κινεί, ψάχνει και διερευνά όλες τις υποθέσεις όπως πρέπει να τις κάνει εκ του ρόλου της ως πυλώνα της δημοκρατίας. Είτε αυτές οι υποθέσεις αφορούν ασέλγειες και βιασμούς μικρών παιδιών, είτε αφορούν παράξενες συμπεριφορές σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε αφορούν αυτό που απασχολεί την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, κακόβουλα λογισμικά, παρακολουθήσεις, συστημικά προβλήματα στις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Και μια δημοκρατία και μια κοινωνία δεν πάει μπροστά αν δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Και αν θέλουμε τη συμπεριφορά, την ταχύτητα και το ρυθμό της να τα προσαρμόζει κατά το δοκούν στις δικές μας επιδιώξεις. Όμως φαντάζομαι θα έρθουμε σε αυτά και στη συνέχεια. Βεβαίως, ναι. Αυτό που είναι απορίας άξιο είναι πως από μια υπόθεση που αφορά, βρίσκεται σε ανοιχτή δικαστική διερεύνηση, ένα στέλεχος μέχρι πριν από λίγες μέρες του ΠΑΣΟΚ, μια ευρωβουλευτήνα, μέλος της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών, από όλο αυτό το πράγμα ο κύριος Ανδρουλάκης να διαγράψει μια πορεία και μια τροχιά που να τον οδηγήσει στο να καλεί τον κόσμο να οδηγηθεί η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, με αφορμή την υπόθεση της κυρίας Καϊλή, τι μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης? Ότι ήταν δούριος ύπος Νέας Δημοκρατίας, ένας στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ χρόνια, με το οποίο πολιτικά συνδεδεμένος στενά ο κ. Ανδρουλάκης από το 2014. Δεύτερον, ότι όλο αυτό σημαίνει πως πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι γίνεται και να συσπηρωθεί πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Βαρουφάκη για να οδηγηθεί η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Εννοείται την αποστροφή περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Μα το είπε καθαρά, νομίζω, στην πολιτική, στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλω να πω ότι πώς από την υπόθεση που ήρθε στην επιφάνεια της κυρίας Καϊλή προσπαθεί με μια υπέρβαση κάθε λογικής, με κωμικοτραγικά επιχειρήματα, με κινήσεις παιδικού τύπου όπως να διαγράφει τις αναρτήσεις του στα social media. Ο κύριος Ανδρουλάκης, το πρόβλημα αυτό τώρα, του χώρου του, να το κάνει πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, είναι απορία άξιο. Είχατε σχέδιο να πάρετε την Καϊλή? Μα όχι, βέβαια. Μα όχι, βέβαια. Πώς προκύπτει αυτό? Ακουγόταν εντόνι. Ακουγόταν. Η αλήθεια είναι ότι ακουγόταν. Εσείς δεν ξέρετε, ο άλλος δεν ξέρει. Σχέδιο δεν υπήρχε, βρίσκεται ξαφνικά. Όχι, εμείς δεν ξέρουμε. Από πού να ξέρουμε? Μα δεν υπήρχε. Αν υπήρχαν συνομιλίες, εσείς το ξέρετε. Κύριε Καμπουράκη, μισό λεπτό. Εδώ να μιλάμε με βάση τα γεγονότα. Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά. Από πού προκύπτει αυτό? Δεν ξέρω. Το λέω από το γεγονός ότι ακουγόταν εντόνως ότι η κυρία Καϊλή δεν θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ. Πότε ακουγόταν εντόνως? Ακουγόταν το προηγούμενο διάστημα. Ακουγόταν γιατί είχε διαφοροποιηθεί ξεκάθαρα από τις θέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Δηλαδή, και εδώ μας το είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι ότι δεν θα είναι υποψηφιά. Για διαφοροποίηση στάσης. Επαναλαμβάνω. Και για το θέμα του Κατάρ είχε διαφοροποιηθεί. Ο Ανδρουλάκης είπε δεν μας εκφράζει αυτό. Και ακουγόταν η αλήθεια και είχε γραφτεί και στον τύπο γενικά ότι ενδεχομένως η κυρία Καϊλή είναι ένα από τα πρόσωπα που μπορεί να παίξει για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εσείς τι απαντάτε, Τσαβλέτη? Λέτε όχι. Δεν καμία υπήρχε ζήτηση. Καμία περίπτωση, κανένα σχεδιασμό, ούτε καμία επαφή αυτού του είδους. Απολύτως καμία επαφή αυτού του είδους. Απολύτως καμία επαφή. Ο κύριος Ανδρουλάκης βγήκε και είπε ότι εγώ λέει είχα αποφασίσει από το Σεπτέμβριο την κυρία Καϊλή να μην την έχω ξανά έχω υποψήφια. Το Σεπτέμβριο, έτσι δεν είπε? Κάπου έτσι, το είπε σε μια Ναι, αλλά δεν το είπε το Σεπτέμβριο. Δεν το είπε τον Οκτώβριο. Δεν το είπε τον Νοέμβριο. Δεν το είπε αρχές Δεκεμβρίου. Δεν το είπε όταν η κυρία Καϊλή έκανε τη δήλωση για το Κατάρ που την εξόργησε πάρα πολύ. Διότι όταν κάνεις μια ηχηρή πολιτική διαφοροποίηση, ξέρω εγώ, όταν κάποιος ηχηρά διαφοροποιείται από τη γραμμή ενός κόμματος. Ναι, 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 εκεί κυρίως. Δεν το είπε ούτε εκεί, να το πω εγώ αυτό. Δεν το είπε ούτε εκεί. Ούτε εκεί που διατύπωσε μια διαφορετική άποψη από αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, κυρία Καϊλή, για τις υποκλοπές. Δεν βγήκε να πει τι είναι αυτά που λες. Εδώ η γραμμή του κινήματος είναι άλλη. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι έχει γίνει αυτό. Πιστεύουμε ότι αυτό που είπες για το Κατάρ είναι τελείως εκτός του αξιακού μας συστήματος. Γιατί την έδιωξε? Γιατί διαφοροποιήθηκε αυτές τις υποκλοπές? Μα εμένα ρωτάτε τώρα τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ και τα μεταξύ τους πράγματα θα έρθω εγώ να ερμηνεύσω. Εγώ λέω, κλείνω πολιτικά για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Ακούσατε εσείς, βλέπετε, παρατηρείτε. Έγινε αυτή η αποκάλυψη για την κυρία Καϊλή. Βγήκε κανένας από τη Νέα Δημοκρατία ή την κυβέρνηση να κατηγορήσει συλλογικά η συλλογή του ΠΑΣΟΚ? Όχι, να βγούμε και να πούμε τι είστε εσείς εκεί, κλέφτες αυτά από εδώ, από εκεί, το να τ' άλλο, να το ταυτίσουμε με τον κόσμο που το ψηφίζει, με το όλο. Όχι, κανένας, δεν βγήκε να πει τίποτα. Αλήθεια. Και βγαίνει το επόμενο πρωί ο κ. Ανδρουλάκης και λέει: α, είναι της Νέας Δημοκρατίας πρόβλημα. Αυτά δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα. Εγώ αντιλαμβάνομαι, βρέθηκε ο άνθρωπος σε μια δύσκολη θέση. Προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα προφίλ, μια εικόνα, μια αύρα, η οποία για χύψη λόγους δεν συνάδει με τις εξελίξεις και με διάφορα πράγματα. Αυτός όμως δεν είναι ο τρόπος για να ξεφύγεις από αυτό, κατά τη δική μας άποψη. Έτσι είναι η στρατηγική και επιλογή του καθενός, είναι η δική του υπόθεση. Δεν είναι ούτε να γίνεσαι παρακολούθημα της ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να καλείς το Βαρουφάκη και τον Τσίπρα να στείλετε μαζί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Αυτά θα τα αποφασίσει ο κόσμος, ο λαός. Ούτε ότι... να κάνεις αυτή την κωμικοτραγική υπέρβαση ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα του χώρου σου, αλλά είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς θεωρείτε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι αποφασισμένος να φτιάξει κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ? Αποκλείεται το ενδεχόμενο δηλαδή συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία? Εγώ πιστεύω ότι σε περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής η Νέα Δημοκρατία θα πάρει αυτοδυναμία. Αλήθεια το πιστεύω. Το πιστεύω διότι στις εκλογές ο κόσμος θα κρίνει πολιτικά, θα ζυγίσει και θα δει την Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα του 19. Είπε ο κύριος Τσίπρας εδώ σε εσάς ανάμεσα στα πολλά που είπε και κάτι φοβερά ενδιαφέρον. Είπε, αν δεν κάνω λάθος, περίπου το ερμηνεύω, ότι ο κόσμος ξέρει πως ζούσε το 15-19 και ξέρει πως ζει τώρα. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ καλή αφετηρία και βάση συζήτησης. Είπε και κάτι άλλο. Ξέρει πως ζούσε σε όλα τα επίπεδα. Ξέρουν πως ζούσαν οι άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά και έχουν βρει. Ξέρουν πως ζούσαν οι συνταξιούχοι και πως ζουν σήμερα. Ξέρουν πως ζούσαν οι επιχειρηματίες με τους φόρους και με τις εισφορές και με τις ασφαλιστικές εισφορές και πως ζουν σήμερα. Ξέρουν οι κοινωνίες που έβλεπαν τους μετανάστες να αλλιάζονται ή να κυκλοφορούν στις σιδηροδρομικές γραμμές και στις εθνικές οδούς. Ξέρουν οι πολίτες, λοιπόν, οι πολίτες που εμπεδώνουν ένα αίσθημα ασφάλειας και ανθεκτικότητας της χώρας τους μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας. Είπε και τα κάτι ξέρουν άλλο. Και αυτά θα ζυγιστούν. Είπε να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, η κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εν πλώ πρωθυπουργό. Αυτό τι είναι τώρα, είναι αυτό να το συζητήσουμε στα σοβαρά, να το συζητήσουμε στα αστεία. Τον πρωθυπουργό που εμπιστεύεται η ελληνική κοινωνία, τον πρωθυπουργό που εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός, τον πρωθυπουργό που έχει καταφέρει να κρατήσει την κοινωνία και την πατρίδα όρθια εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων. Τον πρωθυπουργό που ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να του αντιτάξει κάτι σε ό,τι αφορά
τα ζέοντα, τα καθημερινά, τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων και της πατρίδας, καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τον ανατρέψουν. Ναι. Ναι. Τέτοια μεγάλη είναι η απελπισία των πολιτικών μας αντιπάλων, επειδή δεν έχουν επιχειρήματα για να σταθούν στο σήμερα. Ξέρετε και κάτι άλλο, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, γιατί και αυτό δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Τελευταία φορά που έγινε ήταν πριν από 30 χρόνια. Στις εκλογές αυτές θα αναμετρηθούν για το αξίωμα του Πρωθυπουργού δύο πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει και οι δύο στη θέση αυτή. Τελευταία φορά που έγινε αυτό, διορθώστε με, κύριε Καμπουράκη, εσείς με τα ιστορικά τα πάτε πολύ καλύτερα. Ναι. Ήταν επί και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν οι τελευταίοι δύο που είχαν αναμετρηθεί για πρωθυπουργούς. Βαραίνει και αυτό στη σύγκριση των ανθρώπων. Εδώ τώρα δεν είναι κάποιος που είναι πρωθυπουργός για κάποιον που έρχεται, λοιπόν, που δεν ξέρει για να διεκδικήσει πρώτη φορά. Οι πολίτες θυμούνται πρωθυπουργό Τσίπρα, λοιπόν, βλέπουν πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Λοιπόν, και κρίνουν και τους δύο συνολικά. Και ως προσωπικότητες και ως πολιτικά πεπραγμένα. Και ως κουλτούρα και φιλοσοφία. Τι θα γίνει τώρα, πήγανε στην ΕΕΠ οι αρμόδιες αγγελικές αρχές και είπανε, παιδιά, τα στοιχεία. Δώστε μας τα ονόματα. Τι θα γίνει. Παρακολουθούνταν, πρέπει να απαντήσει η ΕΕΠ. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και θα πάρει τις απαντήσεις που πρέπει να πάρει για να μάθουμε όλοι κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής. Προσέξτε, το λέμε από την πρώτη στιγμή καθαρά. Κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να τοποθετήσουμε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις. Εάν υπήρχαν συστημικά προβλήματα και πράγματα μέσα στην ΕΕ που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου και αυτά να έρθουν στο φως της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αυτό είναι μια άλλη εκδοχή τελευταία. Και σε ό,τι αφορά τους αυτούργους και σε ό,τι αφορά τους μυθοπλάστες. Όχι, επιτρέψτε μου, επιμένω σε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Διότι προσπαθούν ορισμένοι σκόπιμα να διαστρεβλώσουν τον τρόπο που η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αντέδρασε αυτήν την ιστορία. Η κυβέρνηση δεν αντέδρασε σε καμία στιγμή αυτής της ιστορίας, ούτε αμήχανα ούτε ενοχικά. Αν κάποιοι θέλαν να ακούν τις απαντήσεις που είχαν στο κεφάλι τους ή θεωρούσαν ότι εδώ η χώρα από συντεταγμένη πολιτεία θα γίνει οτιδήποτε τώρα άλλο, αυτό είναι δική τους υπόθεση. Η ΕΕΠ τι πρέπει να πει στις εισαγγελικές αρχές, πάρτε τα στοιχεία ή έχουμε εδώ απόρριτο, παιδιά, ξεχάστε το. Από την ώρα που η υπόθεση είναι στα χέρια των εισαγγελικών αρχών και της δικαιοσύνης, κανείς δεν μπορεί να υποδείξει, δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα αντιδράσει, τι θα ρωτήσει και θα αναφέρει. Ό,τι τη ρωτήσουν οι εισαγγελικές αρχές. Πρέπει να απαντήσει. Δεν πρέπει να επικαλεστεί απόρριτο ενώπιον του εισαγγελέα. Σας είπα, είναι στο πλαίσιο ελέγχου από την ελληνική δικαιοσύνη. Αν κάποιος ξέρει καλύτερα τους νόμους, την ισχύ τους, το τι υπάρχει στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας και τις διατάξεις, αν κάποιος τους ξέρει καλύτερα από οτιδήποτε, είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης αυτό. Δεν είμαι ούτε εγώ, φαντάζομαι ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Ναι, αλλά ως γενικό αφήγημα, γιατί εδώ σου λέει ο άλλος, ρωτάει η δικαιοσύνη. Δεν πρέπει, εγώ θεωρώ. Ότι κάμπτε το οποιοδήποτε απόρριτο ενώπιον του εισαγγελέα. Θα πρέπει να δώσει να πει. Ναι, παρακολουθούσαν τον οικονόμου. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ εσάς, επειδή είστε παρόν. Παρακολουθούσαν τον οικονόμου, τον υπουργό. Δεν πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Ποτέ δεν ξέρετε κιόλας, έτσι. Κάπου το ονοματάκι μου για το πρέδωρο. Το είδα κι εγώ. Γι' αυτό το είπα. Εδώ που τα λέμε. Το θέμα είναι, πρέπει να απαντήσει. Γιατί με έναν τρόπο δεν είναι εύλογο ότι λύνεται και το θέμα αυτή την περίπτωση από την ΕΕΠ. Είναι εύλογη η απέτηση της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως της κυβέρνησης. Γιατί εγώ για αυτή μπορώ να μιλήσω, να μην μείνει καμιά σκιά στην υπόθεση αυτή. Δεν θέλουμε να μείνει καμιά σκιά στην υπόθεση αυτή. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, δηλαδή. Δεν το σηκώνει ούτε το αξιακό μας σύστημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι λέει ότι πρέπει η ΕΕΠ να απαντήσει. Αυτό καταλαβαίνω. Εδώ δηλαδή φαίνεται. Όχι απόρριτο για την ΕΕΠ, λέει, ενώπιν του εισαγγελέα. Αυτό καταλαβαίνω. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε γιατί θέλω να μας πούν στην αρχή ότι έχει στήσει ο Μητσοτάκης μια φάμπρικα. Και θεμελιώνει αυτό το πολιτικό πλεονέκτημα στην ελληνική κοινωνία, γιατί και καλά παρακολουθεί τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτό δεν ήταν η ιστορία όταν ξεκίνησε. Μάλιστα, αυτό δεν ήταν το αφήγημα. Μάλιστα, έτσι. Ότι δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις 10 και 15 και 20 μονάδες, ή η κοινωνία τον εμπιστεύεται επειδή έχει αυξήσει μισθούς, συντάξεις, έχει μειώσει φόρους, έχει θωρακίσει τη χώρα και μια σειρά από άλλα, αλλά γιατί ακούει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτό μας λέγανε. Μάλιστα. Και τι βγαίνει τώρα στην υπόθεση αυτή, ότι όλη αυτή η ιστορία των παρακολουθήσεων, επαναλαμβάνω, όσα από αυτά είναι αλήθεια ή τα μυθεύματά τους, με τον οποιοδήποτε τρόπο, αφορούσε εμάς. Δηλαδή, αφορούσε εσάς. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αφορούσε ανθρώπους που έχει συμπορευτεί ο Πρωθυπουργός μαζί τους 30 χρόνια, αφορούσε ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους με τους οποίους έχει διαχειριστεί μείζωνα πράγματα. Μισόλεπτο. Είναι δυνατόν ποτέ. Κύριε Καμπουράκη, εγώ θα ρωτήσω σε εσάς για αυτούς. Επειδή ξέρετε πέντε πράγματα παραπάνω, ας πούμε, εξαιτίας και της κριτικής σας καταγωγής. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να του περνάει από το μυαλό ότι ο Μητσοτάκης τελούσε σε γνώση του ότι ήταν υπό παρακολούθηση, ας πούμε, ο Χατζηδάκης ή πολύ περισσότερο είχε δώσει εντολή. Ένας άνθρωπος που συμπορεύεται 30 χρόνια ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λέω λοιπόν, επειδή κανείς δεν μπορεί να απαντήσει, έτσι, λέω λοιπόν,
ότι αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Αδιανόητα. Δηλαδή, αν ο Πρωθυπουργός συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στην περίπτωση που αποκαλύφθηκε η ιστορία του Ανδρουλάκη, καταλαβαίνει ο καθένας πώς θα έχει αντιδράσει αν ερχόταν σε γνώση του οτιδήποτε άλλο σαν και αυτά που κουβεντιάζεται. Γι' αυτό ακριβώς η δικαιοσύνη δεν πρέπει να αφήσει καμία πτυχή της υπόθεσης. Και πρέπει να απαντήσει όμως. Άρα. Πρέπει να απαντήσει η ΕΕΠ στην εισαγγελία. Η δικαιοσύνη... Όχι να πει απόρριτο, δεν λέω, δεν ξέρω, δεν κάνω και δικό. Λέω και πάλι, η δικαιοσύνη πρέπει να μην αφήσει καμιά σκιά στην υπόθεση αυτή. Και ό,τι χρειαστεί για να το κάνει, αυτό πρέπει να το κάνει. Ωραία, δεν μπορώ να πω πιο καθαρά. Μισό, Υπουργέ μου, μισό λεπτό να καταλάβω. Ναι, από την ΕΕΠ. Λοιπόν. Αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, εντάξει, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτή η ιστορία με το παράκεντρο, ότι υπήρχε μια ΕΕΠ, στην οποία δεν ξέρω ο Μητσοτάκης τι γίνεται, δεν ξέρω ο Δημητριάδης τι γίνεται. Και κάποιοι λειτουργούσαν ένα παράκεντρο. Και αυτό παρακολουθούσε τον Χατζηδάκη, τον Οικονόμη, τον Καμπουράκη, τους δικούς σας εκεί, τους γραμματίστες. Αυτό τι είναι, δηλαδή. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να πει ότι παιδιά μου φύγε. Μου φύγε. Υπήρχε στην υπηρεσία μέσα που είχα εγώ στην ευθύνη μου. Ήταν ένα κέντρο που δεν έκανε. Είναι το αφήγημα του Τσίπρα. Ή το ήξερες, λέει ο Τσίπρας, ή δεν είσαι ικανός να το διαχειριστείς. Αυτό λέει ο Τσίπρας. Πάμε λοιπόν. Ναι. Πράγματα που έχουμε πει και έχουμε κάνει την πρώτη στιγμή. Πρώτα απ' όλα, φέρεται να υπήρχαν. Έτσι. Να βάλουμε αυτή τη διάσταση. Είναι υποέρευνα, φέρεται να υπήρχαν. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και ένα από τα αντικείμενα της δικαιοσύνης. Πάμε λίγο για το από εδώ και μπρος τι έχουμε κάνει και θα έρθω και στο από εδώ και πίσω. Δεν προλάβουμε. Όχι, όχι. Δεν προλάβουμε. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Μάλλον να τα πάμε διαφορετικά. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που διαπιστώθηκαν τέτοιου είδους πράγματα, παθογένειες, συστημικές αδυναμίες, ενδεχομένως η λειτουργία κάποιων εκτός πλαισίου, τι έκανε ο Μητσοτάκης, κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια. Όχι. Αντικατέστησε την ηγεσία της ΕΕΠ άμεσα, μιλώ για τον περασμένο Αύγουστο. Ναι. Έβαλε το φίλτρο του δεύτερου εισαγγελέα. Και ξεκίνησε αμέσως την κατάρτιση ενός θεσμικού πλαισίου, σαν γι' αυτό ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, που θωρακίζει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Πώς? Με υπηρεσία Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τα στελέχη της, τα ανώτατα, με θωράκιση του να μην παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα εκτός αν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Τι έκανε για το από εδώ και πριν, από την πρώτη στιγμή? Όλα στη δικαιοσύνη. Με τρόπο έτσι, ώστε να μην μείνει καμία σκιά, πάντοτε εντός του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία αυτών των κρίσιμων εργαλείων και τομέων του κράτους. Συνεπώς, η απάντησή μου είναι ότι εάν υπήρχαν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές σαν και αυτές που περιγράφεται μέσα στην ΕΕΠ, να είστε σίγουρος, τίποτα δεν θα μείνει στη σκιά. Άρα φροντίσαμε, ξέρουμε, για το από εδώ και πέρα μου, να μην επαναληφθεί. Υπουργέ μου, και θα ψάξουμε τι έγινε από εδώ και πριν. Ξέρουμε αν οι λίστες του Μπαξεβάν ήταν οι πραγματικές ή όχι, ξέρουμε. Μα βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα. Μόνο η ΕΕΠ μπορεί να απαντήσει αυτό όμως. Σας είπα, κύριε Στάθηκε, κύριε Καμπουράκη, και το λέω από την πρώτη στιγμή, το λέω γιατί είναι σημαντικό. Έχουν γραφτεί τα χίλια μέρια όσα. Για τηλεπερσόνες, για celebrity, για πολιτικούς, για συζύγους, για δημοσιογράφους, για οτιδήποτε. Έχουν γραφτεί κατασκοπιστικές ιστορίες φοβερές για διάφορους τύπους που γυρνάγαν την Ελλάδα και επηρεάζαν τις εσωκομματικές εκλογές. Έχει βγει και ένα πληροφοριακό δελτίο για τον κύριο Χατζηδάκη. Έχουν βγει και ένα πληροφοριακό δελτίο. Έχουν γραφτεί τα πάντα. Στη συντεταγμένη πολιτεία, στις δημοκρατίες που υπάρχουν θεσμοί και λειτουργούν, απέναντι σε όλα αυτά, για να βρεθεί άκρη, υπάρχουν τρόποι και κανόνες. Δεν είναι οι δημοκρατίες ξέφραγο αμπί. Η δικαιοσύνη θα προσδιορίσει τις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος αυτού, θα αναδείξει τα πραγματικά περιστατικά και τους αυτούργους και θα αναδείξει και τους μυθοπλάστες. Και το λέω ολόκληρο, γιατί αυτό ήταν από την αρχή. Ναι, λοιπόν, ωραία. Πάει, και αυτό όταν απαντήσετε, απαντήστε. Ωραία, όταν είπε ο άνθρωπος. Κάνα φράγκο εδώ, στάλλω τώρα. Ναι, food pass με το μήνα. Αυτό που ακούγεται θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σήμερα ή το Σάββατο. Οπότε το είμαστε εν όψη τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Αυτό που η κυβέρνηση έχει αποδείξει είναι ότι ό,τι δυνατότητα υπάρχει πάντοτε αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας, όχι όμως ως προς την επικοινωνιακή του διάσταση, να πιάνει τόπο, να είναι σωστά μετρημένο και να είναι αντίστοιχο της σοβαρότητας, της σοβαρότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Τα τρόφιμα θα είναι για τα τρόφιμα. Εάν είχαμε κάτι να πούμε και να ανακοινώσουμε, θα το είχαμε πει. Να μην κρατάμε και σε αγωνία τον κόσμο. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει και ξέρει ο κόσμος είναι ότι σε λίγες μέρες από τώρα οι πιο ευάλωτοι από τους συμπολίτες μας θα πάρουν 250 ευρώ ενίσχυση. Αυτά τα 250 ευρώ ενίσχυση καλύπτουν τις αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ για αυτούς μηνών πίσω. Έτσι. Για να έχουμε μια αίσθηση, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση όμως δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Άρα θα δώσετε όμως και κάτι παραπάνω. Έχει φύγει τελείως, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, από το τραπέζι και από την ατζέντα της συζήτησης ο λογαριασμός στο σπίτι.
Δηλαδή, πέρσι τέτοια εποχή, αν ήμουν εδώ, θα συζητάγαμε πάνω από αυτό τα τρία τέταρτα τη συνέντευξή μα. Η ανάκριση δηλαδή θα ήταν ηλεκτρικού τύπου. Ηλεκτρικού, ενεργειακή. Όλα αυτά δεν γίνανε κενό. Γίνανε γιατί μετρημένα, σωστά, εύστοχα, η κυβέρνηση δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τι γίνεται και στηρίζει την ακρίβεια. Ακούγεται και μετά ένα πενηντάρικο το μήνα, αλλά δεν το λέει. Εντάξει, δεν το λέει, δεν θέλω να το πει τώρα. Να ρωτήσω. Θα το πει ο Πρωθυπουργό το Σάββατο. Θα πάρουν και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστε και αυτοί θα τα πάρουν όλοι το 600. Οι αστυνομικοί θα πάρουν την ενίσχυση. Για του πυροσβέστε έγινε και εκεί η προσθήκη αναγκαία που έπρεπε να γίνει. Δεν έχω καταλάβει τώρα αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί η αντιπολίτευση. Θα μπορούσα αν ήθελα να κάνω και λίγο πιο. Το ψήφισε. Είπε ναι μετά. Ξέρετε, αυτό είναι ο ορισμός. Μας κατηγορούν καμιά φορά ότι δεν τους κριτικάρουμε σωστά, αλλά για να τα πούμε και λίγο με μια πιο εύθυμη λόγω των ημερών, είναι ο ορισμός του άλλα λένε για να κάνουν. Είπαν ότι θα το ψηφίσουν και δεν το ψηφίσανε στο τέλος. Ισχυρίζονται από λάθη, εννοώ το επίδομα των 600 ευρώ. Έγινε διαφορετική δημόσια. Το σημαντικό δεν είναι να σταθούμε εκεί. Το σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση αυτή αποδεικνύει πάντοτε ότι κάθε δυνατότητα που υπάρχει αξιοποιείται. Και για να αποδώσει δικαιοσύνη και ηθική δικαιοσύνη και συμβολικά σε ανθρώπους που βάλανε πλάτη όλο το προηγούμενο διάστημα και για να βοηθήσει τους ανθρώπους να τα βγάλουν πέρα σε συνθήκες που είναι δύσκολες. Και το γεγονός ότι η χώρα αντέχει και παρουσιάζει αυτά τα επιτεύγματα και στην οικονομία αλλά και την ανθεκτικότητα στην πίεση δεν έγινε στην τύχη. Έτσι. Έγινε γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση συμπαγής που αποφασίζει γρήγορα επαγγελματισμό με τεχνογνωσία. Για να προλάβουμε, κύριε εκπρόσωπε. Για να δίνει λύση στα προβλήματα των ανθρώπων. Γιατί οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, και είναι σημαντικό αυτό. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι οι προτεραιότητες της κοινωνίας και θα εξακολουθούν να είναι όποια προσπάθεια και αν λοιπόν, γίνεται. Έλα, μία γρήγορη απάντηση για τον κίνηση της Αιγύπτου μονομερώς να ανακηρύξει ΑΟΣ δυτικά της Λιβύης. Είναι θετικό βήμα για μας. Κοιτάξτε, με την Αίγυπτο η σχέση μας είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι η περιοχή θέλει σταθερότητα. Αυτού του πράγματος. Ναι, σωστή ερώτηση. Λέω, όλοι μας έχουμε γνώση και στην αίσθηση ότι η περιοχή θέλει σταθερότητα και θέλει, για να εμπεδοθεί αυτή η σταθερότητα, θέλει απόλυτο σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας. Άρα, καμία κίνηση τύπου τουρκουλιβικές συμφωνίες που δεν εδράζονται πουθενά και κανένα έδαφος για τέτοιου είδους πράγματα από όσους θεωρούν ότι μπορούν να γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια το δίκαιο της θάλασσας και τις διεθνείς συνθήκες. Η νομιμότητα, η σοβαρότητα, οι καθαρές σχέσεις και η εμβέλεια των ελληνικών απόψεων, πράγμα που έχει καταφέρει η ελληνική εξωτερική πολιτική, αποδίδουν. Το ξέρατε αυτό με την Αίγυπτο. Μένω σε αυτά, νομίζω. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Σας δούμε. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Διάλειμμα. Καλημέρα σας. Κλείνουμε με τον Γιάννη Διακογιάννη στην εικόνα και ωραίες μουσικές. Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι. Ζυγώνει, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει.